Κώστα Πλασοχίδη, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για μία ομάδα, τότε κορεσμός, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αναφέρουμε. Αν πάμε στα καφενεία θα δούμε όλους τους φανατικούς φιλάθλους που κατά τη διάρκεια της περίοδου θα σχολιάζουν γιατί η ομάδα δεν πάει καλά και γιατί δεν έκανε μεταγραφές, θα είναι στο καφενείο και θα παίζουν πυρήμα. Και μετά ενδιαφέρονται για την ομάδα του χωριού τους και ενδιαφέρονται και για τα παιδιά τους και δυστυχώς καταλήγουμε, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος με λεφτά, να μην υπάρχει ομάδα στο χωριό. Εσύ βέβαια έχεις εμπειρία από τα παλιά, από την ΑΕΠ Ποντίον, μια εποχή έτσι... Ναι, πάλι μην νομίζετε, έτσι να σκεφτείτε ότι η ΑΕΠ Ποντίον με τέτοιο όνομα που κουβαλούσε, τέτοια ιστορία που είχε στο πρόσφατο παρελθόν, δεν είχε και την ανάλογη παρουσία ούτε στο γήπεδο ούτε στις γενικές συνελεύσεις. Βέβαια δεν ήταν αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα σαν χωριά με γενική συνέλευση με 15 και 10 και 20 άτομα. Έτσι. Απλώς καλή δεν ήθελε να βάλει χρήματα, όλοι ήθελαν να προωθήσουν τα παιδιά τους. Στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Βαρβάρα είμαστε μια παρέα ουσιαστικά τα τελευταία 8 χρόνια που είμαστε η διοίκηση και με τις δικές μας δυνάμεις προχωράμε. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικά θα έλεγα. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε οι 8, 9, 10. Εσείς δηλαδή είστε που κρατάτε όλο το οικοδόμημα που λέτε Αγία Βαρβάρα. Ναι, οι 10. Και οι φίλαθλοι έρχονται στο γήπεδο. Φίλαθλοι περισσότερο έχουμε στο γυναικείο παρά στο αντρικό. Λογικό το βρίσκω. Λογικό. Λογικό, ναι, γιατί είναι πιο μεγάλη κατηγορία. Ίσως να είναι και αυτό. Προηγουμένως αναφέρθηκα στην ΑΕΠ Ποντίον γιατί θέλω να συνδέσω τον Κώστα Πλασοχίδη με τον Φωτιάδη τον Βασίλη, τον τωρινό πρόεδρο της ΕΠΣΗ Μαθίας. Λίγο έτσι να μας πεις Κώστα για τον Φωτιάδη τον Βασίλη, πώς τον βλέπεις, πώς τον έβλεπες, πώς τον έζησες και πώς είναι τώρα. Ο Φωτιάδης ο Βασίλης για μένα είναι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά κακών συνεργατών. Αυτό είναι διπλωματική απάντηση με την έννοια πια ότι τι θα πει καλών προθέσεων, κακών συνεργατών. Έχει. Αυτός που ηγείται πάντα διαλέγει και τους ανθρώπους οι οποίοι θα τον περιστοιχειρήσουν. Άρα δεν είναι... Να σας θυμίσω ότι η ΑΕΠ Ποντίον έγινε το 1984 από μια παρέα πάλι. Όσο αυτή η παρέα παρέμεινε στη διοίκηση για αρκετά χρόνια η ομάδα ανέβαινε και ανέβηκε και μέχρι και τη Β' Εθνική. Στην πορεία που ήρθαν καινούργοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλάξανε κάποια δεδομένα, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμοτα να τα συζητάμε, και κατέληξε να διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Όταν δηλαδή εγώ διαδέχτηκα το Φωτιάδη στην Προεδρία της ΑΕΠ Ποντίον, είχαμε ως δυναμικό 12 νεαρούς από την αναγέννηση, τη μικρή ομάδα της ΑΕΠ Ποντίον, που ήταν όλο και όλο αυτό το δυναμικό. Αυτή ήταν η δύναμη της ΑΕΠ Ποντίον. Οι καταστάσεις είχαν σχεδόν εγκαταληφθεί. Χρέη υπήρχαν σε ΙΚΑ, σε δημόσιο, δεν ξέρω πού αλλού και σε ποδοσφαιριστές. Παρόλα αυτά όμως άφησε ιστορίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Δεν ήταν η περιοχή... Επειδή ακριβώς άφησε ιστορία και επειδή ακριβώς είχε δημιουργήσει και είχε προωθήσει και είχε πουλήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές με αρκετά ανταλλάγματα, θα έπρεπε να ήταν σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση και όχι σε αυτή την κατάσταση που τη βρήκα εγώ. Και θεωρώ ότι δεν ήταν ο Φωτιάδης αυτός που έφταιγε, ήταν άλλη σύμβουλη. Τότε δεν έφταιγε, τώρα δεν φταίει. Όχι, τώρα φταίει. Τώρα φταίει, διότι εδώ δεν είναι θέμα ούτε να βρω κάποιον που θέλει να βάλει χρήματα για να ασχοληθεί με την ΕΠΣ. Εδώ είναι, κάνω επιλογή του συνεργάτες μου, πάω στην. Παίρνω τη διοίκηση της ΕΠΣΗ Μαθίας και κάνω μια πολιτική ανάλογη με αυτήν που είναι τα πιστεύω μου. Είδατε καμιά πολιτική το τελευταίο 1,5 χρόνο στην ΕΠΣΗ Μαθίας? Ίσως ο τρόπος που πήραν τη διοίκηση δεν ήταν ο ενδεδειγμένος με την έννοια ότι δόθηκαν πολλά μπουρμπουάρ. Και μπήκαν και πολλοί αλεξιπτωτιστές στη διοίκηση. Άρα αυτός που ηγείται της όλης προσπάθειας πάει να πει ότι δεν έχει καλέσει, δεν έχει τους ανάλογους συνεργάτες. Ο τρόπος ο οποίος αναδείχθηκε δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Άρα φεύγει κάτι παλιό, έρχεται κάτι παλιότερο. Με την ίδια συνταγή. Μέχρι σε ένα σημείο συμφωνώ. Απλώς ήμουν της άποψης ανέκαθεν ότι αυτή η διοίκηση Καραμελίδη, η μονοπρόσωπη, είχε κουράσει τον κόσμο.
και έπρεπε να ανανεωθεί. Αλλά δεν έπρεπε να ανανεωθεί με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια αυτό το είπαμε και από την πρώτη συνάντηση, ότι δεν έχει λογική. Πήρα το χρήσμα από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ και θα κερδίσω τις εκλογές συνέψου. Και στην πρώτη συνάντηση είπα τι δουλειά έχει ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ συνέψη Μαθίας, που άλλα είναι τα ενδιαφέροντά μας και άλλοι είναι οι στόχοι μας. Δυστυχώς, τώρα αν ανοίξετε κανένα διόφωνο της Θεσσαλονίκης, θα ακούσετε να λένε τι γίνεται εκεί στην Μαθία που πλήρωσε ο Σαφίδης και έχει πρόεδρο του Μελισανίδη. Αυτό είναι το λιγότερο. Και δεν τους καλεί και κάτι εισαγγελέας να τους καλέσει να τους να εξηγήσουν τι είναι αυτά. Γιατί πιστεύετε ότι δεν τα ξέρει ο εισαγγελέας αυτά ή δεν τα ακούει? Εντάξει, δεν τα ακούει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω να ακούει το ραδιομετρό μου. Όχι το ραδιομετρό, αλλά ο αθλητικός δικαστής πιστεύω είναι ενήμερος. Γιατί ναι, αλλά προφανώς ναι. Τα ξέρουν. Δεν έχουν κυκλοφορήσει, ακούγονται διάφορα και δυστυχώς ακούγονται και δημόσια και δεν αντιδρά κανένας. Και αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε δημόσια ακουγόμαστε, εσείς έχετε και την ιδιότητα του δικηγόρου. Οπότε άρα είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε εκτεθειμένοι. Δεν είναι σίγουρο ότι είστε καλυμμένοι, μπορούμε είμαστε... να πάμε όλοι μαζί κατηγορούμε. Έτσι, αυτό θα έχετε απλώς δωρεάν υπεράσπιση. Είμαστε δηλαδή όλοι εκτεθειμένοι. Αυτό που έγινε με την ανάδειξη της ΕΠΣ η Μαθίας, είπες Κώστα προηγουμένως ότι δεν έχει και τους ανάλογους συνεργάτες. Βέβαια. Αυτό γιατί το λες, δηλαδή οι επιτροπές, το συμβούλιο, όλο αυτό κρίνεται ανίκανο και γιατί? Για μένα σε κάθε τι στη ζωή έχει μία σειρά. Είσαι παράγοντας σε μια ομάδα, ξέρεις τι χρειάζεται η ομάδα, τι ζόρια τραβάει, τι χρήματα χρειάζεται και τι σκοπό έχει. Αν έρθεις ξαφνικά και ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο χωρίς να έχεις περάσει αυτό το στάδιο, είσαι πραγματικά ληξιπλουτιστής. Έτσι. Περαιτέρω. Ο καθένας που θα μπει στη διοίκηση της ΕΠΣ, της οποιασδήποτε ΕΠΣ, θα πρέπει να έχει δείξει και ένα πρόσωπο στον αθλητισμό. Άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε επεισόδια, σε φασαρίες, σε δοσοληψίες ποδοσφαιρικές, να πάνε να διοικήσουν την ΕΠΣ με τι? Τι να κυνηγήσουν, αυτά που κάνανε οι ίδιοι? Δηλαδή αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό τώρα, ότι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει... Όχι, δεν το βλέπουμε. Εσείς μας το λέτε τώρα και κάπου υπάρχουν και ονόματα για όλα αυτά. Και θέλετε να πω δημοσίως τώρα ότι ο Τάδε που έδιρε τον άλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τώρα είναι στην ΕΠΣ. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Αν το πεις... Θα έρθετε για μάρτυρες στο δικαστήριο. Γιατί δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι και την αλήθεια που λες έρχεται ο άλλος που το έκανε αυτό το πράγμα και καταναγνωρίζει τον εαυτό του αν μας ακούει και τον αναγνωρίζουν κι άλλοι, γιατί το έχω πει κι άλλη φορά αυτό το πράγμα και το έχω πει και στον ίδιο δημοσίως. Λοιπόν, και το άκουσε και όλη η διοίκηση της ΕΠΣ και όλη η γενική συνέλευση της ΕΠΣ, ότι ο συγκεκριμένος εμένα με έδερε στο γήπεδο και μετά ήρθε και έλεγε καταφέρονταν κατά της βίας. Λοιπόν, με ποιο κριτήριο αυτός επιλέχθηκε να ασκεί εξουσία μέσω της ΕΠΣ? Τίποτα. Ισορροπίες. Να βάλουμε και έναν από εδώ, να βάλουμε και έναν από εκεί. Πρότεινε και πέντε ο ΠΑΟΚ και πρότεινε και τρία ο ΙΑΕΚ. Δεν ξέρω. Αυτή όμως δεν είναι λογική. Τελικά όμως έχει επικρατήσει αυτή η λογική. Υπάρχουν αυτοί οι χαρακτήρες, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει στο Συμβούλιο της Ένωσης. Ο κύριος Ματσούκας απεπέμφθη γιατί ήταν αυτός που δεν σταμάτησε τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει. Και άλλοι που τα προκαλέσανε είναι μέσα. Η θέση σου. Τίποτα. Εγώ είχα δηλώσει τότε και μάλιστα σε ένα μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής ότι αν εγώ ήμουν Πειθαρχική Επιτροπή που μου λέγανε και πριν γιατί δεν βάζει υποψηφιότητα στην Ένωση, λέω σε ένα μήνα θα ζητήσετε να φύγω. Διότι δεν είναι δυνατόν σε ένα παιχνίδι παγερά αδιάφορο βαθμολογικά να γίνονται επεισόδια και να μην υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Για μένα, ο φίλος μου ο Ματσούκας και από το Παλαιοχώρι περισσότεροι είναι φίλοι μου. Αλλά δεν έπρεπε να τα προφυλάξουν αυτά, να προφυλάξουν αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε να ήταν ένα πανηγύρι. Όλα τα παιδιά μαζί να καθίσουν μετά, να ψήσουν και κανένα σουβλάκι και να πανηγυρίσουν. Βγαίνανε και οι δύο ομάδες στην κατηγορία. Και πλακώθηκαν μεταξύ τους. Αυτό είναι αδυναμία της Ένωσης, γιατί ήταν ο πρώτος καιρός. Αυτό είναι η κακή νοοτροπία η δική μας. Όλων. Καμιά Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνες στο ποδόσφαιρο με την τιμωρία. Εντάξει. Πρέπει να γίνει συνείδηση και του κόσμου ότι πάω στο γήπεδο για να διασκεδάσω. Πάω να βοηθήσω
να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να το χαρώ, να στεναχωρηθώ ή να γελάσω, αλλά στο τέλος να δώσω και τα χέρια στους αντιπάλους και να σηκωθώ να φύγω. Αν είναι να πάω στο γήπεδο για να εκτονωθώ επειδή με δέρνει η γυναίκα μου στο σπίτι, δεν ξέρω, έχω άλλα προβλήματα. Ή γιατί θέλω να βγάλω το μάτι του φίλου της άλλης ομάδας με τον οποίο έχω προηγούμενα. Δηλαδή η αποπομπή του κυρίου Ματσούκα, τι θα λέγατε, έτσι σαν να... Αυτό είναι επακόλουθο, όχι άμεσο. Ο κύριος Ματσούκας, αν θυμάστε, η πρόταση μορφής έγινε... Συγγνώμη λίγο, και έχει προσφύγει τώρα να κάνει... Ναι, και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί κιόλας, αλλά αυτό είναι... Να ξαναγυρίσει... Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει, αν θα δικαιωθεί και μετά, αν θα ξαναγυρίσει, δεν ξέρω. Και παρεμπιπτόντως, ο κύριος Ματσούκας είναι και αυτός που από τους 11 θεωρώ ότι έχει την καλύτερη άποψη για το ποδόσφαιρο. Θεωρώ βέβαια ότι καλύτερη άποψη είναι μία άποψη η οποία εκφράζει, δεν ξέρω σε προσωπικό επίπεδο είναι αυτό. Όχι, και αυτά που άκουσα από τον κύριο Ματσούκα σε διάφορες συγκεντρώσεις πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές όσον αφορά πώς πρέπει να διαχειριστεί η ΕΠΣΗ Μαθείας το ποδόσφαιρο του νομού, που ήταν ενός ανθρώπου που έχει άποψη για το θέμα και έχει άποψη στη σωστή κατεύθυνση. Και έχει χρόνια στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια εδώ να παρατηρήσουμε και να πούμε ότι ένας άλλος παράγοντας ποδοσφαίρου παραιτήθηκε από πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας, ο κύριος Μεστοροδήμος. Δεν είναι σίγουρο αυτό? Τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωση που από πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας. Είναι αντιπρόεδρος τώρα στην Ένωση. Πώς κρίνεις... Είναι δεκτή η παραίτησή του. Του βάλω την παρέτησή μου, δεν την κάνει δεκτή το Συμβούλιο και την επόμενη μέρα είμαι ξανά πρόεδρος. Πληροφοριακά, επειδή έρχεσαι από τη Βέρεια, τι θα μας έλεγες? Δεν ξέρω, αυτό το διάβασα και εγώ στην ανακοίνωση, στη διαμαρτυρία της ΕΠΣ για τους διαιτητές. Την οποία επίσης δεν κατάλαβα. Δεν είναι με χωροταξικά κριτήρια οι επιλογές των διαιτητών. Οι επιλογές των διαιτητών πρέπει να είναι με βάση την απόδοσή τους την προηγούμενη χρονιά. Είδα ότι έχουμε μια εκπροσώπηση μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Στην διαιτησία, την επαγγελματική, των μεγάλων κατηγοριών, εν πάση περιπτώσει. Είναι λογικό κάποιοι να υποβιβάζονται, κάποιοι να αναβαθμίζονται. Τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση ΕΠΣΗ Μαθείας. Λεπτομέρειες δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ποιον ρίξανε, τον. Ποια ονόματα. Του Μελτζανίδη έλεγε μέσα και τον Κελεσίδη. Δεν ξέρω τι. Είναι λόγος παρέτησης. Του πρόεδρου του. Ναι, αν μου πει ότι ο ξέρεις ο Κελεσίδης πήρε βαθμολογίες δεκάρια από τους παρατηρητές στα παιχνίδια που διαιτήτευσε και εσείς παρόλα αυτά τον υποβαθμίζετε, είναι λόγος παρέτησης. Αν ο κύριος Κελεσίδης πήγε στα τεστ καλύτερα από άλλους που μπήκανε μέσα, είναι λόγος παρέτησης. Αλλά λες ότι ο Κελεσίδης βαθμολογήθηκε, παιδιά, με μέσο όρο 8,3 και προωθήθηκε ο Πουλασσοσχίδης, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 8,1. Αυτό είναι μια αδικία. Ο Κελεσίδης, τώρα λέμε και του ανθρώπου το όνομα στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε αναγκασμένοι. Ο Κελεσίδης βαθμολογήθηκε πολύ καλά από όλους τους παρατηρητές και παρόλα αυτά υποβαθμίζεται. Έτσι καταλαβαίνω ότι έχει έννοια διαμαρτυρία. Τελικά γιατί έγινε, για αυτό το λόγο, για διαμαρτυρία ή για κάποιον άλλο λόγο, τι μπορείς να υποθέσεις? Δεν μπορώ να υποθέσω τίποτα άλλο. Γιατί έχει και διπλό ρόλο του Αντιπροέδρου της Ένωσης. Ναι. Παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου? Όχι Αντιπροέδρου, από την Επιτροπή. Εκτός αν τη θέση του Προέδρου, δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοιο σκεπτικό, υπάρχει έτσι ένα πονηρό μυαλό, θα το σκεφτότανε? Πονηρό μυαλό, γιατί χρειάζεται να είναι πονηρό μυαλό? Εδώ ξέρουμε, είναι κοινό μυστικό, ότι υπάρχει συμφωνία 2-2 στη διοίκηση της ΕΠΣ. Ο δεύτερος ήταν ο Μουρτζίλας. Ξέρω εγώ, στην πορεία μπορεί να. Ο Στέργιος, να άλλαξαν οι επιλογές. Να άλλαξαν οι επιλογές. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά τα παρασκήνια δεν τα παρακολουθώ και δεν θέλω να τα παρακολουθώ. Αλλά όπως όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ακούω. Γενικά δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μία ανακατοσούρα, αν μου επιτραπεί ο όρος. Είναι ανομοιογενής η σύνθεση της ΕΠΣΗ Μαθείας. Αυτό πώς μπορούμε να το ορίσουμε, δηλαδή επειδή δεν εκπορεύονται όλοι από την ίδια ομάδα, δεν είναι όλοι παοξίδες, δεν είναι όλοι αεξίδες. Μόνο αν το κριτήριο έγιναν... αξιολόγησης των μελών της ΕΠΣΗ. Μα ξέρουμε πώς αναδείχθηκε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Μα μισό λεπτό, έχουμε... Συμβούλια που αναδείχθηκαν με περίεργους τρόπους, αλλά λειτουργούν μονιασμένα.
Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Διαγράφει ο Άρης ο Ματσούκας από την έψη Μαθίας, που έχει προσφύγει και... από τη Γενική Συνέλευση, όπου εισαγγελείς, σε εισαγωγικά, ήταν οι συνάδελφοί του στο Συμβούλιο. Να μην πω ότι έγινε και ολόκληρη κινητοποίηση για να υποστηριχθεί η πρόταση μορφής κατά του Ματσούκα από μέλη της διοίκησης. Για μένα είναι ένα παράδειγμα. Αυτό πληροφοριακά, όταν λες από τα μέλη της διοίκησης, τι εννοείς δηλαδή, ότι δηλαδή κάποιοι και... πρωτοστάτησαν... Πρωτοστάτησαν βεβαίως. Αυτό είναι τεκμηριωμένο... 100%. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο και με ανταλλάγματα. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα όμως. Να το πούμε στον αέρα. Δηλαδή, σύμβουλοι της ΕΠΣ γίνανε στις ομάδες, εγκρυπτό. Εγκρυπτό. Από ποιον? Από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή ήταν 11 και οι 11 λειτουργούσαν εγκρυπτό. Όχι και οι 11. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν, υπήρχαν με τον Ματσούκα. Αυτοί που δεν ήταν με τον Ματσούκα, και βέβαια όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς που δεν ήταν με τον Ματσούκα γυρνάγανε, οπότε το θέμα γύρναγε μια κατάσταση στα σωματεία και εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση υπογεγραμμένη, άρα μπορούμε να πούμε και ονόματα, ότι η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση για την αποβολή όχι του Ματσούκα θα είναι μυστική. Έτσι. Τι εννοία έχει αυτό? Κρυβόμαστε μεταξύ μας? Τι εννοία έχει εμείς? Και πέρασε τελικά αυτό. Βγήκα στη Γενική Συνέλευση, είπα, τι λογική έχει να ψηφίσουμε μυστικά ένα θέμα που ο καθένας πρέπει να βγει να πει θαραλέα τη γνώμη του. Θαραλέα πρέπει να δείξει την ψήφο του. Πέρασε μυστική ψηφοφορία. Έγινε μυστική ψηφοφορία. Έβλεπες ανθρώπους στη Γενική Συνέλευση, φίλους, γνωστούς, τους χαιρετούσες και κοιτάγανε από την άλλη μεριά, μην τους δουν ότι σου μιλάνε. Γιατί εμένα για κάποιο λόγο με θεωρούσαν ότι είμαι με τον Ματσούκα. Που ήμουνα με τον Ματσούκα. Και ήμουνα με τον Ματσούκα όχι γιατί είναι φίλος, γιατί θεωρώ ότι έχει άποψη για τον ποδόσφαιρο. Και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε στον ποδόσφαιρο. Τάκης Παπαδόπουλος. Τι Τάκης Παπαδόπουλος? Μιλάμε για τον Αριστίδη του Ματσούκα. Ο Τάκης Παπαδόπουλος ήταν αυτός που είχε μπει μπροστά για να γίνει η μορφή. Ο Τάκης Παπαδόπουλος δεν ήταν μέλος της ΕΠΣ. Ήταν ένα σωματείο. Είχε μία προσωπική αντιδικία. Προσωπική εννοώ το σωματείο του με τον Ματσούκα και ήθελε να τον διαγράψει. Χαλάστηκε μια φιλία από ό,τι άκουσα. Τα άκουσα στη Γενική Συνέλευση αυτά ότι ήταν φίλοι χρόνια. Και χαλάστηκε μια φιλία γιατί είπε μια άστοχη φράση ο Ματσούκας σε κάποια δήλωσή του ότι κάτι για τους Τρικαλινούς, ότι είναι, ξέρω εγώ, 50 αυτό χρόνια πίσω. Αυτό έγινε βέβαια μετά, έτσι, στην όχι, εξέλιξη. Όχι. Αυτό ήταν η αιτία της μορφής. Από εκεί ξεκίνησε. Είχαν προηγηθεί και κάποια και άλλα στην πορεία γεγονότα. Στο λόγο διαγραφής του Ματσούκα προσθέθηκαν και τα επεισόδια του αγώνα νίκης αγκαθιάς Παλαιοχωρίου. Ήτανε και η παρουσία του Αριστίδη του Ματσούκα στο πρώτο συμβούλιο, από ό,τι λέει ο ίδιος. Υπήρχε με την Άουσα μία προστριβή από τα παλαιότερα χρόνια. Όταν κατέβηκε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Φωτιάδη, δεν συμπεριελήφθη ο Παπαδόπουλος μέσα. Γιατί ήθελε να είναι? Στην αρχή όχι, γιατί ναι. Δεν ήθελε να... Δεν έβλεπε, μάλλον έχανε την ευκαιρία να μπει σε αυτό το ψηφοδέλτιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια άλλη εποχή, εποχή Καραμελίδη. Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Κάτι δεν πάει, δεν προχωράει κανονικά. Εγώ θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές με υποψήφιο απέναντι στον Καραμελίδη, τον Αποστόλη τον Εμμανουηλίδη, ο Παπαδόπουλος ο Τάκης ήταν από τους συνεργάτες, από τους προτεργάτες της κίνησης αυτής. Γιατί το ξέρω, γιατί είχα πάει, είχαμε μιλήσει, είχαμε συζητήσει. Άρα ήταν εναντίον του Καραμελίδη. Τώρα μου λέτε ότι ήθελε Καραμελίδη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήθελε Καραμελίδη όχι με την έννοια ότι βάζω το χέρι στη φωτιά να πω ότι δεν θέλει στον έναν να επέλεξε τον άλλον, αλλά τουλάχιστον είχε καθυστερήσει στο να συμμετάσχει σε αυτό το ψηφοδέλτιο, γιατί δεν πίστευε ότι θα γίνει. Γιατί υπήρχε... Όχι, εγώ ξέρω ότι είχε την σκέψη να κατεβάσει ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Αυτό σε παλαιότερα χρόνια, δεν ξέρω. Όχι, όχι, σε αυτές. Για να ακούσουμε το... Αυτά όμως δεν κυκλοφορούσαν δημόσια.
Έτσι. Ναι, για, από τη στιγμή που τα αναφέραμε τώρα δημόσια, πώς είναι το σκεπτικό. Όταν ξεκίνησε το ψηφοδέλτιο Φωτιάδη, το οποίο άρχισε η προεργασία από πολύ πιο νωρίς, τις εκλογές, δηλαδή οι εκλογές έγιναν το Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, που είχε ξεκινήσει από την Άνοιξη. Και αρχίσαν να προσεγγίζουν σωματεία για να εξασφαλίσουν υποψηφίους στη συνεργασία την στήριξή τους. Τότε, επειδή ο κ. Καραμελίδης είχε κόλλημα και δεν μπορούσε να ξαναδιεκδικήσει την διοίκηση της ΕΠΣΗΜΑΔΙΑΣ, αναζητούσε, νομίζω ότι και του τον είχα και του είχα ενδέχεται, μου λέει. Δεν το έφτανα κάποιος, έτσι μου είπε. Στην πορεία, από ό,τι ακούω, προσεγγίστηκε ο κύριος Σεμπερτζίδης να ηγηθεί του ψηφοδελτίου. Στην πορεία αναζητούσαν και χορηγό για τα έξοδα του προεκλογικού αγώνα. Δεν ξέρω τι άλλο έγινε σε εκείνη τη φάση, αλλά σιγά σιγά αποσύρθηκαν όλοι οι πιθανοί υποψηφοί, και ο κύριος Ουροβίκης και ο κύριος Σεμπερτζίδης, και κυκλοφόρησε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος θα κάνει ψηφοδέλτιο. Όταν βέβαια πλέον διεφάνει ότι δεν μπορεί να κάνει ψηφοδέλτιο, γιατί είχαν μείνει ελάχιστα σωματεία, η πλειοψηφία είχε ταχθεί με την άλλη πλευρά για τους δικούς τους γνωστούς λόγους, τότε πλέον εγκαταλείφθηκε η ιδέα και προσχώρησε στην κίνηση και ο κ. Παπαδόπουλος και πήγαμε σε μια εκλογή που είχε έναν υποψήφιο. Για τους γνωστούς λόγους, ποιοι ήταν οι γνωστοί λόγοι που... Που προσχώρησε τα σωματεία. Ναι. Άμα δεν τους ξέρετε, δεν σας λέω. Σε έδειξη διαμαρτυρίας. Επισή δηλαδή ο... Μα όχι, τι τώρα, το εισαγγελέας. Στη δίκη της Δευτέρας, κάθε Δευτέρα το λένε, ξέρω εγώ, ποτχεί ο συγκεκριμένος παράγοντας της συγκεκριμένης ομάδας, εμφανίζεται όπου είχε εκλογές και αντιστρέφει το κλίμα. Αν και έμαθα τελευταία κάπου δεν μπορείς να το αντιστρέψει, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται παρεμβάσεις εξωθεσμικές. Μάλιστα, το χειρότερο είναι ότι είναι εξωθεσμικές. Δηλαδή, το να έρθει να μου πει κάποιος υποψήφιος ότι ξέρεις, ξοδεύεσαι και σκοτώνεσαι εκεί στην τάδε ομάδα και κοίταξε να δεις, θέλω να με στηρίξεις και θα δώσω και 10 χιλιάρικα για την ομάδα σου. Να πω μέχρι σε ένα σημείο, εντάξει, ήρθε ένας άνθρωπος και δίνει χρήματα στην ομάδα, δεν μας ζητάει και κάτι παράνομο, να πάμε με τον ένα ή με τον άλλο. Και θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τη διάθεση να ξοδέψει λεφτά για να διοικήσει το ποδόσφαιρο, θα με καταλάβει κιόλας αύριο μεθαύριο, όταν θα πάρει τη δίκηση. Αλλά το να έρχεται κάποιος τρίτος, μη υποψήφιος, και να μου λέει τι να ψηφίσω, δεν είναι καθαρά εξωθεσμικό. Εξωθεσμικό με το ερώτημα τι είναι αυτό το εξωθεσμικό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, δεν θα έπρεπε να έχει άμεσο έχει κάποια... ενδιαφέρον, αλλά έχει μια οικονομική άνεση. Και επιδιώκει κάτι από όλα αυτά, γιατί δεν γίνεται... Αυτό θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Προηγουμένως... Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Εγώ έχω την άποψη ότι με την καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήμασταν με την προηγούμενη. Αυτό πώς το στηρίζεις, πώς το... Δηλαδή έβλεπα τις ομάδες να χάνουν βαθμούς το ίδιο εύκολα όλες, δηλαδή και η ΑΕΚ έχασε βαθμούς στην έδρα της, που άλλος στο παρελθόν ο Ολυμπιακός που έλεγε τη διαιτησία δεν υπήρχε περίπτωση. Πεθαμένος να ήταν θα κέρδιζε στο Καραϊσκάκι. Μανώλη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Και τι είναι ψέμα, όποιος τον αμφισβητεί να μας το πει. Έχανε ο Ολυμπιακός στον Πλατανιά 2-0 και πήγαμε ποντάρα μου ότι θα κερδίσει. Έκανε επεισόδιο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, έκανε επεισόδια στα, ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα και δεν τιμωρήθηκε. Εδώ δεν ήταν το Πλατανιά μέσα στα αποθητήρια. Ναι, πια, κύριε Πουλασουκίδη, θα πάω... Απλώς, συγγνώμη, συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι έγινε σωστή η λειτουργία. Είπα ότι ήταν ένα βήμα, τουλάχιστον να μην είναι ένας ευνοημένος. Αυτό είναι το κακό. Ξεκινάγαμε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και η απόδοση του Ολυμπιακού να πάρει το πρωτάθλημα ήταν 1,02. Έτσι, και οι άλλοι ήταν από 5 και πάνω. Γιατί, δεν είχαν καταλάβει όλοι τι γίνεται. Εγώ δεν που έζησα ένα μεγάλο διάστημα στην Αθήνα, κάποτε λέγαμε κάποιον άνθρωπο του Παναθηναϊκού, την καλή εποχή του Βαρδινογιάννη, που τον γνώρισα κάποια στιγμή και, που, και έλεγα ότι έχει αυτό το πόσο στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή με παίρνει ο αδερφός μου την Βέρεια και μου λέει, ξέρεις ο φίλος μου ο Τάδε, ο οποίος ήταν διαιτητής εκείνη την εποχή,
θέλει να μια χάρη. Τι, να τον βοηθήσεις να πάει στη Β' Εθνική. Λέει, πότε τον βοηθήσω να πάει στη Β' Εθνική. Λέει, αφού ξέρεις τον τάδε. Και μιλάω με τον υποψήφιο για τη Β' Εθνική και μου λέει, τι πλάκα μας κάνεις. Αυτό η δουλειά του στον Παναθηναϊκό είναι να προωθεί διαιτητές από τις μικρές κατηγορίες, ούτως ώστε όταν θα φτάσουν στη μεγάλη κατηγορία να είναι του Παναθηναϊκού. Να κλείσουμε με αυτό, να μείνουμε εδώ και να πάμε σε ένα διάλειμμα. Φίλοι, κοντά μας ο Κώστας ο Πλασοχίδης, ένα δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο είχε γίνει με την προηγούμενη, προηγούμενη εκπομπή. Τώρα βρισκόμαστε στη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου. Μιλούσαμε και λέγαμε για την σύνθεση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας γενικά και στον ρόλο που καλείται να παίξουν και ο καθένας πετάει την μπάλα στην κερκίδα από τους συμμετέχοντες, από τους διοικούντες, ενώ σε παλαιότερη εποχή ήταν η εποχή του κυρίου Καραμελίδη, όπου υπήρχε η αρχή του ενός. Βέβαια, να κάνω μία ερώτηση. Αναφέρθηκε Κώστα προηγουμένως και είπες για το όνομα του κυρίου Σεμερτζίδη, τυχόν έτσι το να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, αλλά εγώ είχα ακούσει στη Γενική Συνέλευση ότι είχε μιλήσει για ένα χρηματικό ποσό 400.000 που καλείται η τωρινή διοίκηση να ζητήσει, να κάνει ενέργειες ώστε να τις αποδοθεί από μία δικαστική προσφυγή η οποία είχε γίνει λόγω του ότι μία υπάλληλος είχε καταχραστεί κάποια χρήματα. Μισό λεπτό, δεν ξέρουμε ακόμα αν τα καταχράστηκε η υπάλληλος. Έχει καταδικαστεί η ίδια. Ναι, αλλά μετά ανέρεσε. Δεν έχω δει τα δικογραφά. Εκείνο που ξέρω, γιατί κάποια στιγμή την παρακολούθησα, ανέρεσε στο ποινικό. Ναι. Μάλλον στο αστικό. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν ήμουν καν στη Βέρεια εκείνη την εποχή όταν συνέβησαν αυτά, υπήρχε ένα έλλειμμα στην παράδοση της διοίκησης. Στη Γενική Συνέλευση του παραδέχθηκε η υπάλληλος ότι τα πήρε αυτή τα χρήματα. Έκλεισε το θέμα, συσταγωγικά έκλεισε όσον αφορά τις ευθύνες της προηγούμενης διοίκησης, αλλά στην πορεία έγιναν ούκο λίγα δικαστήρια, έχει φτάσει υπόθεση μέχρι τον Άριο Πάγο. Είναι να τελεσιδικήσει, ναι, η χρονική περίοδο που... Είχα την αίσθηση ότι τελεσιδίκησε. Προχθές έμαθα ότι υπάρχει ένα ακόμα δικαστήριο, πιθανόν από ανέπεψε την υπόθεση ο Άριος Πάγος στο εφετείο Θεσσαλονίκης προφανώς, για να κρίνει οριστικά πλέον για μετάκλητα το θέμα. Είναι μια απέτηση, δεν ξέρω το ακριβές ύψος, αλλά είναι αρκετά υψηλό, και το οποίο από ό,τι ακούω με βάση τα δεδομένα τα δεδομένα καταλογίζεται στην τότε διοίκηση. Και υπήρχαν... ή και στην τότε διοίκηση. Στην τότε διοίκηση και υπήρχαν πρόσωπα τα οποία καλούνται... Ναι, τα μέλη... Τα μέλη συγκεκριμένα να... καταβάλουν αυτό το χρηματικό ποσό. Γιάννη, μου επιτρέπεις να κάνω μια ερώτηση, ναι, αν θέλεις. Ποδοσφαιρικά να πάμε λίγο με τον Καραμελίδη. Κύριε Πουλασουχίδη, για Βαρβάρα μεταγραφές έχουμε. Να πάμε λίγο στο τέτοιο. Έχουμε και Βέρεια, έχουμε πολλά να ρωτήσω. Αφήγουμε τον κύριο Καραμελίδη λίγο. Κουράστηκα. Είναι για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που ξέρουν, τα είχαμε πει σε άλλες εκπομπές, τα επαναλαμβάνουμε. Όχι, να κλείσουμε σε ένα. Ναι, επειδή, Μανώλη, ξέρεις, γιατί επειδή ο ρόλος του Κώστα του Παλουσουχίδη είναι ρόλος κρίκος σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Ημαθίας. Ναι, αλλά το πιο καυτό είναι να μας πει ο κύριος Πουλασουχίδης τι γίνεται με τη Βέρεια. Και σε αυτό δεν είναι αρμόδιο. Το πιο καυτό. Να κλείσουμε ένα σχετικό. Ήδη όμως θα ξέρετε ότι έγινε αγωγή από την ίδια διοίκηση κατά της διοίκησης Καραμελίδη και μήνυση κατά των μελών της διοίκησης, συνολικά 17 άτομα, για ένα άλλο έλλειμμα 1.460.000 ευρώ. Η μεν αγωγή συζητήθηκε και αναμένεται απόφαση. Η δε μήνυση έχει διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη για να ελεγχθούν τα παραστατικά αν είναι νόμιμα για τις χρήσεις των τελευταίων 5 ετών. Από την τωρινή για την προηγούμενη. Για την προηγούμενη. Αυτό είναι κάτι καινούριο που, ναι, έχει κάτι γίνει, καινούργιο, γιατί το οποίο μέχρι τώρα... Θα μας ταλαιπωρήσει άλλα τόσα χρόνια από ότι ταλαιπώρησε όλη την διοίκηση, την ΙΝ και την ΤΕΟΣ. Όχι, την ΤΕΟΣ και την ΠΡΟΤΕΟΣ. Αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό με αυτό που βρέθηκαν κάποια χρήματα στο χρηματοκιβώτιο και όταν ανέλαβε η τωρινή διοίκηση, είναι κάτι άλλο. Όχι, όχι.
η τωρινή διοίκηση βρήκε στο χρηματοκιβώτιο αυτά τα χρήματα που έλεγε το υπόλοιπο ταμείο. Δηλαδή η καθαρή θέση της ΕΠΣ Μαθίας όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση ήταν, αν θυμάμαι καλά, 130.000 ευρώ, κάποια χρήματα στο ταμείο και κάποιο στο λογαριασμό της τράπεζας. Αυτό είναι εντάξει. Απλώς ελέγχονται παραστατικά χοντρικά 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αν είναι νόμιμα. Μάλιστα. Η αγωγή και η μήνυση ξεκίνησαν με αιτιολογία ότι δεν βρέθηκαν τα παραστατικά. Στην συζήτηση ο κύριος Καραμελίδης, γιατί τώρα ο καθένας από αυτούς, ο κύριος Καραμελίδης διαχώρισε την υπερασπιστική του θέση, έχει άλλους δικηγόρους από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι, και είπε στο δικαστήριο ότι εγώ, επειδή φοβήθηκα ότι θα τα βγάλουν τα παραστατικά από το αρχείο, τα πήρα μαζί μου και σας καταθέτω τα αντίγραφα. Τώρα ελέγχονται αυτά τα αντίγραφα αν είναι νόμιμα και αν δικαιολογούνται αυτές οι δαπάνες. Είναι κάτι καινούριο, καινούργιο, μια καινούργια εξέλιξη. Πάντα ο Κώστας Πολοσουχίδης, φίλε Μανώλη, έχει να μας δώσει στοιχεία και γι' αυτό εξάλλου γίνεται αυτή η αναμόχρευση. Εγώ τα εκατομμύρια κοιτάω εδώ πέρα, γι' αυτό τώρα. Και βλέπουμε λίγο τώρα την είδηση την οποία μας βγάζει, γιατί δεν είχε ακουστεί κάτι τέτοιο στα πράγματα της Συμμαθίας. Δεν το είδα και εγώ δημοσιευμένο πουθενά, αλλά όσοι αυτοί εμπλέκονται οι 17, οι άνθρωποι ορισμένοι που θα πω εισαγωγικά κακομοίριδες, γιατί ούτε ξέραν τίποτα ούτε είχαν καμιά ανάμειξη στην διαχείριση την οικονομική, τους έπεσε λίγο βαρύ και τους συζητάνε δεξιά και αριστερά. Αλλά προφανώς στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι. Πρώτη φορά που λέγεται κάτι τέτοιο και αυτό να το σημειώσουμε. Δεν το ξέρετε. Το μάθαμε σήμερα. Να πούμε και τ' άλλο, ότι για το γήπεδο των Παλατιτσίων, τι γίνεται για το ενωσιακό γήπεδο? Το ενωσιακό γήπεδο δεν έχει άδεια λειτουργίας, δεν έχει παραληφθεί από την ΟΕΦΑ, η οποία πλήρωσε για την κατασκευή του. Τελευταία είχε ζητηθεί από τη διοίκηση Καραμελίδη ένα κονδύλιο της τάξης από την ΕΠΟ 190 τόσων χιλιάδων ευρώ για να ολοκληρωθεί το γήπεδο. Η ΕΠΟ δεν τα έδωσε τα χρήματα, με αποτέλεσμα το γήπεδο να μην έχει παραληφθεί από την ΟΕΦΑ και να είναι σε κρεμότητα. Και να έχουν δοθεί τόσα χρήματα, έχουν ξοδευτεί. Εντάξει, θεωρητικά το γήπεδο υπάρχει, έτσι. Φανταστείτε τώρα ότι γίνονται. Αν τώρα πλέον φέτος και στα τεχνικά θα έρθει η Επιτροπή της ΕΠΣ και να ελέγξει τα γήπεδα για την καταλληλότητά τους. Το γήπεδο του Παλατιτσίων, όπου αγωνίζονται οι μεικτές ομάδες και γίνονται και διάφορες άλλες εκδηλώσεις της ΕΠΟ, δηλαδή κάποτε είχα γίνει η τελική φάση του κυπέλου των γυναικών. Είχε γίνει στα Παλατιτσίων. Σε ένα γήπεδο που δεν έχει άδεια λειτουργίας. Εγώ, αν δεν έχω άδεια λειτουργίας που δεν έχω στη Βαρβάρη, δεν μου δίνουν άδεια να παίξω με τις γυναίκες. Ενώ στο γήπεδο των Παλατιτσίων έγιναν κανονικά. Και εγώ, όταν δήλωσα τα Παλατιτσία, μου φέρει άδεια λειτουργία. Και εγώ, σίγουρο ότι υπάρχει άδεια λειτουργία, πήγα στην ΕΠΣ να την πάρω. Δεν υπήρχε άδεια λειτουργία. Το είπα στην ΕΠΟ, τελικά δεν μου ζήτησαν άδεια λειτουργία για τα Παλατιτσία. Εκεί είναι όλα μια χαρά. Γιατί άμα το σκαλίσουμε εκείνο το θέμα, έχει πρόβλημα. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Με χρήματα που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν τρία γήπεδα, δεν έγινε ούτε ένα. Και χωρίς δηλαδή, να έχει... Άμα μου τα δίνανε εμένα στις Βαρβάρες αυτά τα χρήματα, θα είχα κάνει αθλητικό κέντρο. Πόσο πιο απλά να το πω. Με τόσα χρήματα θα μπορούσα να κάνω αθλητικό κέντρο. Εκεί έγινε ένα γήπεδο που ουσιαστικά το κόστος του είναι ο πλαστικός χωροτάπητας, τα υπόλοιπα είναι... Μανώλη, έχεις πάει, το έχεις δει το γήπεδο, έτσι? Ποια είναι η άποψή σου για το γήπεδο? Η άποψή μου είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, σηκώνει περιθώρια βελτίωση σίγουρα. Έγιναν και τελική εκεί πέρα του παιδικού πρωταθλήματος πέρσι. Και φέτος. Ναι, εννοώ πέρσι, την περσινή ποδοσφαιρική χρονιά. Θετική είναι η άποψή μου. Αυτά, Κώστα Πολασουχίδη, γιατί δεν λέγονται έτσι δημόσια? Εγώ... Τι γίνεται δηλαδή, τι ρόλο παίζουν τα μέσα ενημέρωσης? Δεν ξέρω. Κάνε μια κριτική έτσι για τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Ξέρετε που έχουμε φτάσει σήμερα με τα μέσα ενημέρωσης? Να έχουμε ανταποκριτές τους παράγοντες των ομάδων. Διαβάζεις λοιπόν στην εφημερίδα το παιχνίδι, τι να πω, Βαρβάρες Παλατίτσια. Και λέει, οι Βαρβάρες είχαν την πλήρη κατοχή, είχαν τρία δοκάρια και τα λοιπά. Τα Παλατίτσια δεν πέρασαν το κέντρο. Και άμα είσαι στο γήπεδο, βλέπεις τα Παλατίτσια είχαν 7 ευκαιρίες, ας πούμε, να βάλουν γκολ. Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι το έδωσε κάποιος από τις Βαρβάρες. Έτσι. Τι έννοια έχει τώρα, τι δημοσιογραφία είναι αυτή, όταν αυτός που έχει άμεσο συμφέρον ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αντικειμενικός να κάνει περιγραφή του αγώνα? Στη δημοσιογραφία σημαίνει έχω έναν άνθρωπο δικό μου, έναν δημοσιογράφο, λέει ο διαιτητής ήταν κακός. Εδώ φτάσαμε τώρα να λέμε.
διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι για τη διαιτησία του Πουλασσοχίδη και οι γηπεδούχοι, συγχαρητήρια στον διαιτητή, άψογος. Βαθμολογία λοιπόν του διαιτητής, 9. Γιατί αυτά τα έχουμε δει και στις μεγάλες κατηγορίες όμως που λέτε. Δεν είναι φαινόμενο των αεραστεχνικών. Τα έχουμε δει πάντα ο ένας διαμαρτύρεται και πάντα ο άλλος και στις μεγάλες κατηγορίες. Ο ανταποκριτής, ο δημοσιογράφος που θα πρέπει να είναι η τομή των μεν και των δε. Γιατί εγώ βλέπω τα υπέρ της ομάδας μου, ο άλλος βλέπει τα υπέρ της ομάδας του. Ο ανταποκριτής όμως θα τα βλέπει και τα μεν και τα δε. Άρα λοιπόν θα έχει μια αντικειμενική εικόνα για το παιχνίδι. Εγώ επειδή τα παρακολουθώ όλα τα πρωταθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στα άλλα θλήματα. Διαβάζω εφημερίδα, μπαίνω στο site. Σε συνάρτηση. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε στο παιχνίδι. Αυτό, να μην ξεφεύγουμε λιγάκι, να κάνεις την κριτική Κώστα σε σχέση με αυτά που δεν λέγονται προς τα έξω, όπως είπες για το γήπεδο των Παλατιτσίων που δεν έχει άδεια λειτουργίας, όπως είπαμε για την. Για την παραπομπή, τέλος πάντων, για την υπόθεση τώρα των καινούριων παραστατικών στοιχείων του κυρίου Καραμελίδη και της τωρινής διοίκησης, τα ξέρουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης ή δεν τα ξέρουν και δεν τα λένε? Πώς. Αν δεν τα ξέρουν, τι ζωή μέσα ενημέρωσης είναι? Πώς δηλαδή εγώ το ξέρω και δεν το ξέρει το μέσο ενημέρωσης? Ίσως εσύ δεν ενημερώνεις τα μέσα ενημέρωσης, να μην έχεις καλή σχέση. Να δίνω κάτι Δευτέρα πρέσ κόμμενα τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, πολλές φορές εμείς παίζαμε Κυριακή φέτος. Κάθε Σάββατο πήγαινα να δω ένα παιχνίδι. Από την Α1. Έβγαλα το πρόγραμμα και κοίταγα. Πολλές φορές με τον κύριο Γιάννη τον προπονητή, τον γυναικό, το Σάββατο είχαμε ελεύθερο. Πήγαμε και βλέπαμε μία κατηγορία που παίζανε Σάββατο κάποιες απογεύματα. Και τη Δευτέρα διάβαζα στην εφημερίδα τι έγινε στο παιχνίδι. Και έλεγα ότι εγώ που είμαι ουδέτερος, δεν ήμουν υπέρ της μια, πήγαινα μόνο για να δω ποδόσφαιρο. Είχα μια άποψη και για την απόδοση του διαιτητή και για την απόδοση των δύο ομάδων. Εκεί έβλεπα μόνο την άποψη του γηπεδούχου. Διότι ήταν ο ανταποκριτής. Ο διαιτητής ήταν καλός όταν κέρδιζε η ομάδα του. Η ομάδα του πήγε πολύ καλά. Έχουμε έλλειμμα πληροφόρησης τελικά? Γιατί έχουμε περιορίσει το κόστος της πληροφορίας και αρκούμαστε στις πληροφορίες από το Facebook και στις πληροφορίες από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Ενώ αν υπάρχει υποσημείωση από κάτω ότι είναι ανάρτηση του Ζήνα Γιάννη, ας το πούμε, και αυτό δεν αμβλύνει λιγάκι, δεν. Έτσι, okay. Και να μην το βάλουμε πιανού, είναι ανάρτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανάρτηση του ενός. Όχι, ανθρώπου. Ενώ εγώ σαν δημοσιογράφος αναρτώ κάτι στην σελίδα μου και από κάτω αναφέρω ότι αυτά τα λέει ο Κώστας Πολασσοχίδης. Ναι. Επομένως προσέξτε ότι είναι του Πολασσοχίδη. Ωραία. Εγώ λέω για πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή περιγράφω έναν αγώνα και αξιολογώ και τον διαιτητή. Καλός ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι απαράδεκτος για μένα. Γιατί δεν είχε τη δύσκολη φάση και παρόλα αυτά κατάφερε λοιπόν ένα παιχνίδι εύκολο να το κάνει δύσκολο. Απαράδεκτος. Καλός ο διαιτητής, κέρδισε και πιδόχο ομάδα, αξιολογήθηκε καλός ο διαιτητής. Να πάμε βέβαια σε αυτό που είχες πει προηγουμένως, Μανώλη, στον Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας και να πούμε για το σύστημα το οποίο λειτουργεί, ας το πω έτσι σύστημα, γιατί έχω το στόχο μου, με την έννοια πια ότι υπάρχει πληροφόρηση από τον Γιάννη τον Τσάτσι. Υπάρχει έτσι μια ομάδα οργανωμένη. Βέβαια, στην αρχή της συζήτησης είπες ότι υπάρχει μόνο μια ομάδα 10 ατόμων. Περισσότερα. 10 είναι πολύ. 10 είναι πολύ. Μεταγραφές, κύριε Πουλασσοχίδη, θα έχουμε τίποτα? Βεβαίως. Πείτε μας. Λοιπόν, έχουμε μια λίστα 35 ποδοσφαιριστών που ανήκουν στη δύναμή μας. Επειδή προερχόμαστε από τη δεύτερη κατηγορία, κάποιοι από αυτούς, είτε λόγω ηλικίας ή λόγω ικανοτήτων ή λόγω χρόνου, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Α κατηγορίας. Άρα λοιπόν έχουμε μία λίστα και θα κληθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές να είτε να αναζητήσουν ομάδα ή να σε συνεργασία με τη διοίκηση να πάνε σε κάποια ομάδα να ενισχύσουν. Γιατί αριθμό μιλάμε? Για τι αριθμό μιλάμε? Από τους 35 ή 25. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και στόχοι επιλεγμένοι. Νεαρής ηλικίας, δεν είναι κανένας πάνω από 20 χρονών. Ένα όνομα έτσι χαρακτηριστικά. Όχι. Ας πω το απλό.
θεωρώ πάντοτε ότι όταν θα προσεγγίσω, θα θελήσω να πάρω έναν παίκτη στην ομάδα, πρώτα πρέπει να διασφαλίσω ότι θέλει να έρθει ο ποδοσφαιριστής. Και το δεύτερο, θα πάω στην ομάδα του. Η ομάδα του δεν θα το μάθει από το ραδιόφωνο ότι ενδιαφέρομαι για αυτόν τον παίκτη. Αναγκαία θα απευθυνθώ πρώτα στον ίδιο, γιατί αν πάω στην ομάδα του και μου πει εντάξει, τον δίνουμε, και δεν θέλει ο άνθρωπος, έγινε άδικα όλος ο κόπος. Οπότε ανακοινώσιμο δεν έχουμε τίποτα. Ναι, έχουμε μιλήσει με ποδοσφαιριστές, και επειδή μιλάμε για μικρές ηλικίες και με τους πατεράδες τους, και με τους πατεράδες τους, υπάρχουν κάποια προβλήματα με σχολεία θέλετε, με σπουδές θέλετε, με μετακινήσεις θέλετε, τα οποία πρέπει να λυθούν. Από εκεί και πέρα θα απευθυνθούμε στις ομάδες τους. Ανήκουν σε διάφορες ομάδες αυτοί. Ξεκινάμε από το ποτάμι μέχρι την Αλεξάνδρεια. Μάλλον όχι, μέχρι τα πρόθετα της Αλεξάνδρειας. Της Αλεξάνδρειας έχουμε έναν στόχο, ο οποίος μάλλον δεν προχωράει, οπότε έχει, δηλαδή τον έχουμε βάλει ερωτηματικό ήδη, δεν συνεχίζουμε να συζητάμε, εκτός αν αλλάξει ο ίδιος άποψη και μας προσεγγίσει ξανά για να ξαναρχίσουμε κουβέντα. Για ποιον? Έχει έννοια τώρα. Αλεξάνδρε. Ανήκει σε μια ομάδα τώρα. Είναι δυνατόν να του δημιουργήσουμε πρόβλημα τώρα ότι θεωρητικά. Δεν επιτρέπεται αυτό να μιλήσει. Εμείς το κάνουμε γιατί είναι μικρά παιδιά και λέμε θέλει να έρθει. Έχει όρεξη να παίξει. Να τον πάρω στην ομάδα και μετά να μην μπορεί να τα αποκριθεί. Μιλάμε πάντα για την αλφαεραστεχνική. Για την αλφαεραστεχνική. Εμείς θα κρατήσουμε έναν κορμό. Με προπονητή. Πέντε. Μουτζίλας, τελείωσε αυτό. Έκλεισε. Μουτζίλας, προπονητής για τρίτη χρονιά στην αντρική ομάδα. Και στο εφηβικό. Και στο εφηβικό φέτος. Σου λέω ότι ο Γιάννης είναι προπονητής από πέρσι και από πρόπερσι στα τμήματα υποδομής. Επειδή θα έχουμε ένα επιπλέον τμήμα φέτος, θα υπάρχει το παιδικό, δημιουργείται το εφηβικό. Ο Μουτζίλας που είχε εφηβικό και αντρικό. Παιδικό και αντρικό. Ναι, θα κρατήσει εφηβικό και αντρικό. Άρα λοιπόν αναζητάτε ένας προπονητής για το παιδικό και τουλάχιστον άλλοι δύο προπονητές για τις πιο μικρές ηλικίες. Έχουμε εντοπίσει δύο γυμναστές που θεωρούμε ότι επειδή μιλάμε για μικρά παιδιά έχουν μία μόρφωση, έχουν κάνει τις σπουδές τους, θεωρούμε ότι είναι καλύτερη επιλογή για αυτές τις θέσεις. Έχουν προσεγγιστεί. Ο καθένας τώρα καταλαβαίνετε είναι νεκρή περίοδος τώρα. Ο ένας απουσιάζει σε διακοπές, είπε θα μόλις γυρίσει θα τα πούμε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καυτή περίοδος τώρα. Ορίστε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καυτή περίοδος. Δεν σε έβρεχε, τι καυτή. Καυτή εννοώ σε μεταγραφικούς. Έβρεχε, αλλά έκαμε, η θερμοκρασία ήταν ανεβασμένη. Ανησύχησα κάποια στιγμή και το είπα στη διοίκηση ότι καθυστερούμε. Αλλά τώρα που ακούω ότι η Μελίκη ακόμα δεν έκανε διοικητικό συμβούλιο, είμαστε πολύ μπροστά εμείς. Η Μελίκη δεν είναι το παράδειγμα. Η Μελίκη είναι ένας από όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τις ομάδες. Συγγνώμη, να σας τα πούμε να δω ποια ομάδα έκανε μεταγραφή. Ποια... Ναι, ποια ομάδα έκανε μεταγραφή. Επίσημα ή ανεπίσημα. Επίσημα κάναν, ανεπίσημα κάναν όλες. Ανεπίσημα κάναν όλες. Ναι. Επίσημα ποια έκανε. Επίσημα πολύ λίγες. Ναι, αυτές οι μεταγραφές που κάναν οι ομάδες, διαβάζω ότι ο Κοπανός, θα τα πούμε το όνομά τους, ανανέωσε με τον Σπανό και με τον Τάδε και με τον Τάδε. Ωραία. Ήταν ο Σπανός. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όποιος ανήκει σε εμάς δεν χρειάζεται να ανανεώσει. Έτσι. Ναι, αυτό το είχα πει στην αρχή. Είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε κανέναν που είπε έρχομαι για ένα χρόνο. Έτσι. Άρα λοιπόν, το αν θα συνεχίσει κάποιος ποδοσφαιριστής δεν εξαρτάται από το αν έληξε τη συμφωνία του ή όχι. Εξαρτάται. Αν μπορεί να συνεχίσει τώρα, αλλάζουν τα δεδομένα, θα παίζουμε Σάββατο. Ο εργαζόμενοι πολλοί δεν μπορούν Σάββατο μεσημέρι, 2,5 ώρα που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, να σχολάνε από τη δουλειά τους και να έρχονται να παίζουν, θα τους διευκολύνουμε είτε με υποσχετική είτε να τους δώσουμε μεταγραφή κάπου να παίζουν Κυριακή. Είναι κάποιοι που κατά την εκτίμηση του δική μας, του προπονητή βασικά και τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην Α κατηγορία. Αυτοί ή θα πάρουν το ελευθέρα να πάνε σε μια ομάδα ή σε συνεργασία με κάποιες από τις ομάδες που και στο παρελθόν δίναμε δανεικούς παίκτες. Πράχια, διαβατός. Είχαμε μια, έπαιρνε ο πρόεδρος, θέλω δυο πιτσιρικάδες να με βοηθήσουν το Γενάρη. Πάρ' τους.
άμα θέλουν τα παιδιά να δουν, να σε έχουν. Κώστα Πουλασοχίδη, πώς το βλέπεις αυτό το αλυσβερίσι των ομάδων, όπως λες, πάρτο, δώστο. Όχι πάρτο, δώστο. Εγώ έχω ένα παίκτη. Εγώ το είπα λίγο χοντρά. Έχω ένα παίκτη στην ομάδα 17 χρονών. Ο άνθρωπος έχει όρεξη να παίξει μπάλα, έρχεται στις προπονήσεις. Είναι καλό παιδί. Αλλά δεν μπορεί να παίξει την ομάδα. Δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να τα αποκλειστεί στα δεδομένα της ομάδας. Έχετε μια ομάδα και μου λέει: θέλω εγώ το Γενάρη δύο παίκτες να μου βοηθήσουν. Ωραία. Υπάρχουν προπονητές, παράγοντες που έχουν υπό την επιτήρησή τους παίκτες που πηγαίνουν από τη μία ομάδα στην άλλη. Όχι, γιατί θα το συνδέω με άλλο προηγούμενο που συγκεκριμένο σας, αλλά είναι εύλογο. Ακόμα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Όχι, υπάρχει ένας προπονητής που έχει εμπιστοσύνη σε κάποιους παίκτες, τους πήρε σε μια ομάδα και πάει σε μια άλλη ομάδα και τους παίρνει και στην άλλη ομάδα. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Δεν ξέρω, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ προπονητής στις Βαρβάρες και να πει φέρνω και πέντε παίκτες. Εννοείς για να κάνεις scouting, τι εννοείς. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε καμιά φορά ένας προπονητής ναι. πηγαίνει σε ένα χωριό ναι. και παίρνει μαζί του και άλλους τρεις. Φεύγει την άλλη χρονιά, παίρνει να πάλι αυτούς κακό, τρεις. Αυτό δεν το βλέπω κακό. Δεν είναι αν είναι κακό ή καλό, δεν εξετάζουμε αν είναι κακό ή καλό. Ναι. Σαν γεγονός υπάρχει. Σαν γεγονός υπάρχει στη Super League. Στο Μάρτιν Σίτ. Άρα υπάρχει δηλαδή. Χρειάζεται ο κανόνας του ερασιτεχνισμού, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής. Άρα θεωρητικά, δηλαδή, Μανώλη, λες ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Φυσικά και υπάρχει. Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής όμως θεωρητικά ανήκει σε ένα σωματείο. Εδώ φτάσαμε από μια ηλικία και μετά οι ποδοσφαιριστές, και όχι μόνο στην Ομαθία αλλά και σε άλλες περιοχές, είναι με συμβόλαια. Με ιδιωτικά συμφωνητικά βέβαια, έτσι. Φέτος στα λόγια. Στις Βαρβάρες μου έδωσαν 2.000, 3.000, 100 ευρώ. Του χρόνου δεν μου δίνουν τα 2.000, βρήκα την τάδε ομάδα και πήγα. Είμαι εγώ προπονητής, ξέρω πέντε παίκτες που κάνουν τους λεγόμενους γυρολόγους. Ξέρω πέντε παίκτες, τους είχα στην προηγούμενη ομάδα, πήραν αυτά τα χρήματα. Είναι της εμπιστοσύνη μου, πάω σε μια άλλη ομάδα, λέω στη διοίκηση, πάρτε και αυτούς. Είναι αεραστεχνικό το ποδόσφαιρο, είναι αεραστεχνικό, με αυτή την έννοια. Αεραστεχνικό με αυτή την έννοια. Ναι. Απλώς υπάρχουν φοροδιαφυγές. Θεωρητικά, αν ήταν επαγγελματικό. Ήταν μια απάντηση δικηγόρο αυτή. Όχι, δεν είναι καθόλου δικηγόρο. Να πω ότι στο αεραστεχνικό η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν βγάζει χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Ένας λόγος είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που παίρνουν είναι οδηπορικά για να μετακινούνται. Ναι, αλλά αλλάζει. Τη μια φορά σε έναν είναι 2.000, στον άλλον είναι 3.000. Σε άλλες φορές είναι 500 ευρώ. Σε άλλες και 300 και καθόλου. Αν βρεθεί ένας πρόεδρος Μόσχος και το φυσάει το αυξάνει και μειώνει τα οδηπορικά δηλαδή, έτσι. Ναι. Ή έρχεται ο παίκτης και λέει τι, ξέρω εγώ, θέλει οι Βαρβάρες σέντερφορ. Δηλαδή τώρα εγώ ανακοινώνω δημοσίως, ψάχνω σέντερφορ. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Εντάξει. Λοιπόν. Αν θα έρθει ένα σέντερφορ και θα μου πει θέλω 5.000, τι να κάνω. Πουλασοχίδης τα δίνει. Δεν τα δίνει. Άλλωστε έχει χάσει, από ό,τι μαθαίνουμε, ούκο λίγα χρήματα στο ποδόσφαιρο. Όχι, άλλο είναι να δώσω χρήματα για ένα παιδί που έπαθε ρήξη γι' αυτό και θα πρέπει να πάει να κάνει χείριση. Άλλο είναι να δώσω στο φυσιοθεραπευτή γιατί θα στείλω 5 παίκτες να κάνω φυσιοθεραπεία. Και άλλο είναι να πω έλα πάρε 5.000 για να έρθει να παίξει στην ομάδα. Δηλαδή, Κώστα Πουλασοχίδη, πώς βλέπεις αυτούς τους γυρολόγους που πηγαίνουν από μια ομάδα στην άλλη, υπάρχουν καταρχήν τέτοιοι. Ο Μανώλης είπε προηγουμένως. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λες, Γιάννη. Όχι, δεν υπάρχουν γυρολόγοι. Σαν αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τα φύλλα αγώνος της Α κατηγορίας της περσινής. Τα φύλλα αγώνος. Θα δείτε ότι υπάρχουν σε μια ομάδα ή σε περισσότερες ομάδες ποδοσφαιριστές που έχουν γυρίσει σε πάρα πολλές ομάδες. Και προπονητές και παράγοντες. Και αυτό εννοείται ότι είναι αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, γιατί να μην είναι. Δεν... Πώς αλλιώς. Η πολιτεία πλέον ουδεμία μέρημνα για το αεραστεχνικό. Είναι ένα θέμα βέβαια που θα η το συζητήσουμε στη συνέχεια. Έχει διακόψει την χρηματοδότηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Δήμη διανόμου έχει απαγορευτεί η χρηματοδότηση του σωματείου. Ποιος θα βάλει χρήματα σε αυτό το σωματείο. Οι φύλαθλοι πάνε στο γήπεδο, όσοι πάνε, οι μισοί δεν θέλουν να κόψουν εισιτήριο. Πώς θα σταθεί αυτό το σωματείο, δηλαδή, εγώ δεν αισθάνομαι ότι εκεί που έχω τρία παιδιά στο σπίτι έκανα ξαφνικά 43. Έτσι, όσο μπορώ να βοηθήσω και περισσότερο, δεν τους βοηθάω οικονομικά. Τους βοηθάω να τους πω ότι το ποδοσφαιρό είναι ένα παιχνίδι, είναι, πρέπει να το δείτε σαν διασκέδαση, πρέπει να το χαίρεστε αυτό που κάνετε, πρέπει να σέβεστε τους αντιπάλους σας. Θεωρώ ότι αυτό είναι προσφορά. Δεν μπορώ να τους δώσω λεφτά. Τι να κάνω.
Είναι άλλοι όμως που έχουν τα λεφτά και τα δείχνουν. Και δεν τους νοιάζει αν το center back θα πιάσει τον αντίπαλο center forward από το λαιμό για να κερδίσει το παιχνίδι. Εμένα με νοιάζει. Δεν θέλω το center back μου να πιάσει το center forward τον αντίπαλο από το λαιμό. Εμένα και ευτυχώς και όλους αυτούς που είμαστε στην ομάδα. Στην Αγία Βαρβάρα. Ταιριάζουμε στη φιλοσοφία μας. Γι' αυτό δεν έχουμε εμπλακεί τα τελευταία χρόνια που είμαστε στη διοίκηση σε οποιαδήποτε δοσοληψία για αγώνα. Εμείς παίζαμε αγώνα σε μια κατηγορία και δεν, όχι να τους αγρέψουμε. Δεν πήγαμε να τους πούμε, κάνουν, δώστε μας το παιχνίδι. Χάσαμε παιχνίδια που οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα τα έχει κερδίσει και θα έχει σωθεί. Άρα υπάρχουν και δοσοληψίες. Υπάρχουν, παρακαταρχήν υπάρχουν χρουστούμενα. Άμα μπει στη λογική αυτή, ναι, μην τι γελάτε. Το έχουμε ακούσει στα μέσα του πρωταθλήματος, έχει την ομάδα και μας λέει: θέλουμε το παιχνίδι, θέλουμε ισοπαλία για να σωθούμε. Τι να σωθείτε εκεί που είστε. Έχουμε κανονίσει το παιχνίδι με εκείνο, με εκείνο και με εκείνο. Πώς το έχετε κανονίσει από τώρα, μας το χρωστάνε από πρώτες που τους σώσαμε. Γιατί δεν τα ξέρετε αυτά. Άμα κάνετε μια βόλτα σε ένα καφενείο ποδοσφαιρικό, θα δείτε ότι υπάρχουν αρχεία. Οι βαρβάρες χρωστάνε σε εκείνον. Ο Τρίλοφος χρωστάει σε εκείνον. Γιατί η πρόπερση τον έσωσε. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία μέχρι τώρα και ελπίζω να μην μπούμε. Γιατί πολλές φορές φτάνεις σε ένα σημείο και λες, κοίταξε να δεις, θέλουμε να ξοφλήσουμε τον προπονητή και θέλουμε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ και δεν τα έχουμε. Και έρχεται η άλλη ομάδα και λέει, να μας δώσετε το παιχνίδι και να σας δώσουμε 300 ευρώ και λες, άμα κάποια στιγμή μπορεί να μπούμε στο πειράσμα, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μπήκαμε σε αυτό το πειράσμα και ελπίζω να μην μπούμε. Γιάννη, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πλούστη. Πάνω είναι. Δεν ρώτησα για Βέρεια, δεν ρώτησα για τίποτα. Μέχρι τις 8 ήρθα εγώ εδώ πέρα. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε βέβαια. Ο κύριος τα συντονίζει, τα παράπονα. Μέχρι είπαμε. Να το. Άμα είδα μέχρι τις 8 δεν ερχόμουν. Δεν ρώτησα για Βέρεια, δεν ρώτησα για τίποτα. Βέβαια. Ναι, είχα. Και για Βέρεια. Όχι, μην ρωτήσω για Βέρεια. Άκουσα προσεκτικά την εκπομπή. Τη Βέρεια, ναι. Όταν άκουσα προσεκτικά την εκπομπή την προηγούμενη και μου έκανε εντύπωση όταν σας ρώτησα για τον κύριο Σαββίδη, μου είπατε προτίμησε να πάει αλλού. Ναι. Χαρακτηριστικά. Πού αλλού? Στον Όφι. Δηλαδή, τι είναι παράγοντα του Όφι? Δεν ξέρω τι είναι παράγοντα, είναι χρηματοδότη του Όφι. Δεν το ξέρετε αυτό? Εγώ το ξέρω από εσά, άλλο να το ξέρω εγώ, άλλο να το ακούω από εσά. Εγώ είμαι ο ειδικός στις λοβιντούρες. Λοιπόν, δεν σας φαίνεται περίεργο που ο Όφιξ που πήγαινε για διάλυση δεν είχε να πληρώσει τον φροντιστή, έκανε μεταγραφές και έκανε πορεία από τον αθλητισμό και τελικά βγήκε και πρώτος. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Ξαφνικά πιάσαν τον Τζόκερ εκεί στην Κρήτη? Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρετε ότι τα Γιάννενα έχουν πάρει ένα σεβαστό ποσό? Γιατί και από μεταγραφές του. Λειτουργικά τους έξοδα. Γιατί δηλαδή, μέχρι πότε θα τα κρύβουμε? Εμείς βέβαια οι πολίτες περιμένουμε να τα ακούμε από τους δημοσιογράφους και να τα λέμε εμείς τους δημοσιογράφους. Εμείς ρωτάμε. Εδώ να πω κάτι, Κώστα Προσοχή, διότι αν δεν, μπορείς να, αν δεν συζητήσει ο δημοσιογράφος με κάποιον, δεν μαθαίνει. Όχι, αυτά είναι που. Ναι, αυτά όμως. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα ξέραμε αυτά. Πώς δεν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα ξέραμε αυτά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλώς φοβάται κάποιος να τα πει γιατί λέει τι είναι πιθανό. Ας έρθει ο Σαββίδης, θα μας κάνει μια μήνυση να μας πει τι έγινε λοιπόν στα Γιάννενα και τι έγινε στον Όφι και τι έγινε και στη Βέρεια. Τσιγάρα να έχουμε. Γιατί δεν είναι έγκλημα που τόσο καιρό ξέρουμε ότι στην ΠΑΕ Βέρεια ο μεγαλομέτωχος παραμένει ο Καρυπίδης. Και είναι αχυράνθρωπος ο Παπαδόπουλος και δεν το λέει κανένας. Το πρόστιμο το έφαγε ο Παπαδόπουλος όμως. Ναι, ποιος θα το πληρώσει? Όχι. Ο Καλυπίδης ξέρει και από τα σούπερ μάρκετ έχει τον αυτοφοράκι. Έχει ένα εκεί πέρα. Ξέρω εγώ, άμα γενικά δεν το βάζει στο αυτοφορό. Λοιπόν, έτσι είχε, έβαλε τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος το ρωτάνε τώρα τι θα γίνει με τη Βέρεια. Γιατί μη ανακατεύεται η Βέρεια, δεν ξέρω τίποτα. Και το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το λέμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Και κυρίως εκεί ξεκινάνε οι ευθύνες του τύπου. Για πράγματα που έπρεπε να χτυπάει το καμπανάκι, ρε παιδιά, δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος με μηδέν περιουσιακά στοιχεία να αγοράζει από τον Καρυπίδη την ΠΑΕ Βέρεια σε μια εποχή που δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση. Ήταν πολύ καλύτερη η Βέρεια και την εποχή. Νομίζω χωρίς χρέη. Ναι, δεν πέρασε από την Επιτροπή την πρωτοβάθμια ο φάκελος για τη μεταβίβαση και στη δευτεροβάθμια πέρασε. Εντάξει.
Και αντί να το καταγγείλουμε, πανηγυρίζαμε. Όριστε τώρα που φτάσαμε. Πανηγυρίζαμε, εννοώ ο τύπος. Πέρασε ο φάκελος της Βέρειας. Πέρασε ο φάκελος. Πέρυσι, λέω, από την αρχή του πρωταθλήματος, όλος ο κόσμος βουά ότι η Βέρεια δεν θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Και εδώ λέγανε ή έτσι ή αλλιώς. Πρώτο παιχνίδι κυπέλου, πατέρας πλήρωσε το λεωφορείο για να πάνε να πάει η αποστολή να παίξει μπάλα. Και δεν βγαίνει να πει ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτή η ομάδα να έχει στόχους και να μην έχει 700 ευρώ να πληρώσει το λεωφορείο. Και το χειρότερο, εγώ σαν αγροτικός εστράτης Αγίας Βαρβάρας που έχω δρομολόγια με το γυναικείο, αν πάω σε ένα λεωφορείο και του πω, κοίταξε, δεν έχω λεφτά να συμπληρώσω, θα μου κάνει το δρομολόγιο, θα μου το κάνει. Και θα περιμένει πότε θα έχω λεφτά να τον πληρώσω. Ήταν αφαιρέγγια. Στη Βέρεια δεν το έκανα. Ήταν αφαιρέγγια. Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν το με έκανα. Με την απόφαση που βγήκε πρόσφατα, ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος τιμωρήθηκε με 40.000 ευρώ. 100.000 ευρώ και η Βέρεια με υποβιβασμό κι άλλο τοπικό. Και 100.000 και η Βέρεια. Τι μπορούμε να. Ναι. Δύσυποβιβασμό. Ναι. Υποβιβασμό στον υποβιβασμό αυτό, ναι. Και μείον έκβαθμο. Που σημαίνει θεωρητικά τώρα ο πειθαρχικός κώδικας προβλέπει κάποιες καταστάσεις. Εδώ τώρα είναι μία που τα επακόλουθα δεν μπορεί να τα προβλέψει ο κώδικας. Δηλαδή είναι μία ομάδα στην β' κατηγορία που με αυτές τις συνέπειες πάει στο ερασιτεχνικό. Οπότε δημιουργούνται μύρια όσα προβλήματα, αλλά λύνεται και ένα πρόβλημα. Λέγαμε μέχρι τώρα ενεργοποιείται ο ΓΑΣ που ήδη το ξέρετε εγκρίθηκε η προσωρινή διοίκηση και νομίζω στις 25 θα γίνει και η Γενική Συνέλευση. Τον κύριο Σακαλή. 25 του μηνός θα γίνει και η Γενική Συνέλευση για να εκλεγεί οριστική η κανονική διοίκηση. Δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί, θα ανέμενε να προκηρυχθεί το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, να μην δηλώσει συμμετοχή η Βέρεια, οπότε αυτομάτως διαλύεται η ΠΑΕ και αναβιώνει ο ΓΑΣ. Τώρα, εφόσον με την απόφαση αυτή ο ΓΑΣ υποβιβάζεται στο ερασιτεχνικό, ο ΠΑΕ υποβάζεται στο ερασιτεχνικό, αυτομάτως μπαίνουμε σε διαδικασία καθάριση. Απλώς πρέπει να οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση, γιατί έχει προθεσμία διάθεση. Δεν ξέρω αν η ΠΑΕ, ο Παπαδόπουλος ή ο Καρυπίδης. Νομίζω ερήμην δικάστηκε κιόλας. Ναι, αλλά εδέχεται για λόγους τυπικούς και για να παραταθεί η αγωνία διαφόρων που έχουν, που περιμένουν να δουν τι γίνεται, να κάνει ο Καρυπίδης ή ο Παπαδόπουλος ή ο Καρυπίδης το όνομα του Παπαδόπουλου μία έφεση. Και να παραταθεί το θέμα. Τίθεται ένα θέμα τι γίνεται με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που τους γεμίσανε με όνειρα γιατί ανήκαν σε μια ομάδα, στις υποδομές μιας ομάδας επαγγελματικής και μείνανε στον αέρα. Δεν ξέρει κανείς τώρα τι γίνεται με αυτούς. Πέρα με αυτό όμως είναι και το θέμα του ΓΑΣ, δηλαδή πώς μπορεί να συνδυαστεί σε σχέση με όχι, την ΠΑΕ τώρα. Είπαμε, ο ΓΑΣ από την ώρα που η ΠΑΕ υποβιβάζεται, ναι, ενεργοποιείται ο ΓΑΣ. Δηλαδή, και αυτό που να υπάρχει σαν σωματείο πλέον, όχι σαν μητρικό μιας ΠΑΕ, σαν σωματείο. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ που είπατε, τα χρέη που έχει η ΠΑΕ, τα παίρνει στις πλάτες της ο ΓΑΣ, έχει όχι, μερίδιο. Όχι, για όσο διάστημα δεν είναι σε επαγγελματική κατηγορία. Σε αλλαγή ονόματος. Δεν υπάρχει αλλαγή ονόματος. Ο ΓΑΣ, ό,τι και να κάνει, αν θα ξαναγίνει, είτε σαν ΓΑΣ, είτε σαν Αγία Βαρβάρα, είτε σαν Φίλιππος Αλεξάνδριας, αν πάει στη Β' Εθνική, θα κουβαλάει το ένα ποσοστό του 80% των οφειλών της ΠΑΕ. Εντάξει. Εκτός βέβαια αν έχει γίνει στο μεταξύ εκαθάριση και αν μετά την εκαθάριση έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις των τρίτων, οπότε βέβαια δεν υπάρχει οφειλή. Εντάξει. Που φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τι να βρεθεί στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις. Ο κύριος Καρυπίδης έχει μερίδιο από τα χρέη, επομίζεται μερίδιο από τα χρέη. Όχι. Τυπικά ο πρόεδρος είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι, τώρα παίζουμε με τα... Βέβαια, κάποια στιγμή αυτά τα χρέη δημιουργήθηκαν σε διάφορες χρήσεις, έτσι. Δεν ξέρω πόσα από αυτά δημιουργήθηκαν επί χρήσης Καρυπίδη και επί χρήσης Παπαδόπουλου, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει διαχωρισμός.
Για ευθύνη, ναι, την πρώτη χρονιά ήταν σύμβολο, ο κ. Καρπίδης. Ναι. Την... Όχι, δεν ξέρουμε αν είχε φίλες εκείνη τη χρονιά για αυτή. Α, εννοείται τα χρέη δημιουργήθηκαν με... μετά. Ναι. Τότε ακουγόταν ότι εφόσον πάρει το 1-200 από τα τηλεοπτικά η Βέρεια, η ΠΑΕ, ισοσκελίζει τις υποχρεώσεις της. Που, είναι, που δεν είναι και απίθανο, δηλαδή να είχε υποχρεώσει 1-200 να μην πήρε τα τηλεοπτικά, με αποτέλεσμα το 1-200 μέσα σε χρόνο ρεκόρ, αφού δεν πληρώνονταν κανένας, θα γίνει 2-800, 3, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς. Μόνο η νεκροψία θα το δείξει αυτό. Εσείς, με την εμπειρία σας, με τις γνώσεις σας, τι προτείνετε? Για ποιον? Στο ΓΑΣ. Να κάνει ένα καινούριο σωματείο, Νέα Βέρεια. Το έχει το υλικό. Νέα Βέρεια κατηγορία. Γάμα αριστερική. Πώς? Γάμα αριστερική. Γάμα αριστερική. Αλλά καθαρή. Και η Νέα Βέρεια, αν θέλετε, και τη συνέχεια, κάνει συγχώνευση με την, τα Τρίκαλα και βγαίνει Γάμα Εθνική. Και η Νέα Βέρεια δεν έχει οφειλές σε κανέναν και δεν δεσμεύει κανείς αν είναι στο γάμα τεχνικό να κάνει. Αυτό που φημολογείται με τους αδελφούς Μπίκα και τα λοιπά, τι γίνεται τώρα, δηλαδή ο ΓΑΣ Βέρειας? Όχι, μισό. Οι αδελφοί Μπίκα, αν αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν ένα εγχείρημα που θα αναδείξει μια καινούργια ομάδα με υψηλές προσδοκίες στη Βέρεια, σημαίνει ότι... Που αυτό σημαίνει ΓΑΣ Βέρεια ή όχι, κάτι άλλο? Όχι, μπορεί να είναι μέσω του ΓΑΣ Βέρεια, αλλά δεν θα έχει το όνομα ΓΑΣ Βέρεια. Ναι, νομίζω δεν καρποφόρησε, ναι, κιόλας η συνομιλία μαζί τους. Δεν α... Όχι, αν δεν καρποφόρησε, όλα τα άλλα τα σενάρια είναι άνευα. Ναι, νομίζω δεν καρποφόρησε το... Δηλαδή, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν κρύβονται από πίσω. Ότι γίνεται ΓΑΣ Βέρεια, αν λέμε ότι υπάρχουν 5 άνθρωποι που ενδιαφέρονται να υπάρχει μια ομάδα στην πόλη και δεν τους νοιάζει και σε ποια κατηγορία θα πέσει. Να έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές, να έχει τμήματα υποδομής. Γιατί αυτό είναι ζητούμενο τώρα, σε ποια κατηγορία θα είναι. Λογικά θα είναι στη γάμα αριστεχνική. Δεν είναι. Ναι. Όχι, είπαμε ότι μετά την απόφαση αυτή του πειθαρχικού, ναι, εφόσον η ΠΑΕ Βέρεια υποβιβάζεται στην Α αριστεχνική, μπορεί θεωρητικά ο ΓΑΣ Βέρεια να αρχίσει στη γάμα αριστεχνική με μείον στην Α αριστεχνική με μείον 6 βαθμούς. Με μείον 6. Απλώς θα πρέπει να κάνει την υποδομή και τα λοιπά, να δημιουργήσει, πώς το λένε, ομάδα, αλλά τι να κάνει μετά, να βγει στη γάμα και να διεκδικήσει να βγει στη βήτα, θα αναβιώσουν τα χρέη. Αν μείνει κάποια χρόνια παραμονής, διορθώστε με λίγο, το ξέρετε καλύτερα, αν μείνει κάποια χρόνια παραμονής στη γάμα, ναι, ή στο τοπικό, διαγράφονται κάποια χρέη? Όχι, αυτό που ήταν παλιά με 4 χρόνια πάει. Από την περίοδο 16-17 τελείωσε. Δηλαδή τα κουβαλάει σαΐ. Ακουβαλάει. Με τη λογική ότι εκτός αν γίνει εκαθάριση, εκαθάριση και ξεκαθαρίσει γίνει... το θέμα ότι δεν υπάρχουν οφειλές. Και αυτό για οποιοδήποτε λόγο. Και αυτή η εκαθάριση πρέπει να γίνει μέσα σε 2 χρόνια. Εντός διετίας λέω όμως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εκαθάριση 2 χρόνια στην Ελλάδα. Θέλει τουλάχιστον καμιά δεκαετία. Άρα θα πρέπει να γίνει μια καινούργια ομάδα, κάτι καινούργιο. Ένα καινούργιο σωματείο. Σωματείο, ναι, για και να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα ας συζητήσει με όποιον θέλει, αν θα κάνει συνένωση, για να πάει σε πιο μεγάλη κατηγορία, για να επισπεύσει το χρόνο επανόδου στις μεγάλες κατηγορίες. Διαφορετικά, δεν είναι και κακό να ξεκινήσω από τη γάμα αριστεχνική και να φτάσω μέσα σε 3 χρόνια. Άρα οι συμβουλάτορες αυτή την εποχή θα πρέπει να συμβουλέψουν. Οι συμβουλάτορες πρέπει να έχουν και το χρήμα από πίσω τους. Γιατί αν όχι, δεν υπάρχει... αυτούς που συμβουλεύουν και τους παράγοντες, όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με τα πράγματα της Βέρειας, πρέπει να δώσουν και τις σωστές συμβουλές για να γίνει. Αυτούς που είναι στην προσωρινή διοίκηση έχουμε κάνει επανειλημμένες κουβέντες. Αυτά που σας λέω τα έχω πει και σε αυτούς. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Πουλοσφύρη. Με ράδιο Αβένα 97 και 7 ακούμε την εκπομπή στην Κερκίδα. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στην Κερκίδα. Ο Κώστας ο Πολοσουχίδης μας έχει καθυλώσει. Σας έχω κλείσει. Την μπάλα την έχει πάντα στη σέντρα. Η μπάλα στη σέντρα. Είναι παραστατικός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ημαθιώτικο ποδόσφαιρο με όλες τις ιδιότητές του και σαν άνθρωπος και επαγγελματικά και σωματικά και σωματιακά. Να μην παραλείψουμε να ζητήσουμε... Με ιστορία όλα αυτά, ναι, δεν είναι... Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Κώστα Καραγκιουζόπουλο, ναι, έτσι, και ο ΝΕΡ.
Βέβαια με την ευχή του και την άδειά του έγινε αυτή η παράταση της συνέντευξης. Συγκατάθεση του. Συγκατάθεση, ας το πούμε. Ως συντευξιαζόμενος πώς θα ήταν, αλλά ο Σοκρατής είναι πολύ καλός. Δεν μιλάει, ακούει. Δεν ενδιαφέρον. Άρα μας δίνει πουλάκι ότι και οι ακροατές θα ακούν με το ίδιο ενδιαφέρον δηλαδή. Είχαμε μείνει στο σημείο της Βέρειας, όπου είναι σημαντικά αυτά τα οποία λέγονται. Η πρόταση δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να γίνει μια καινούργια ομάδα. Ούτε ο ΓΑΣ Βέρειας θα λύσει θέματα. Όχι, σας είπα και πάλι, αν δεν υπάρχουν χρήματα για να στηριχθεί αυτό το εγχείρημα. Υπάρχουν χρήματα, δηλαδή οι πληροφορίες λένε υπάρχουν χρήματα. Ακούω τώρα από τον Μανώλη ότι δεν δέχτηκαν οι αδερφοί Μπίκα. Αυτό είναι πληροφορία που έχω εγώ. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένη. Το παλέτηναν, έτσι, και δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Και όλα αυτά, όταν δεν τα ακούς από κάποιον που θα σου το πει και θα είναι έτσι. Ναι, αλλά θα πρέπει ο Κώστας Κολοσσοχίδης. Εγώ, ο επιχειρηματίας ο Μπίκας που έχω δείξει στη ζωή μου ότι ξέρω να διαχειριστώ μια εταιρεία, δεν μπορώ να ακούσω μια έτσι γενική και αόριστη ζήτηση. Έλα να κάνουμε τη Βέρεια μεγάλη κτλ. Μιλάμε για σοβαρούς επιχειρηματίες, έτσι. Πώς θα γίνει. Διαφορετικά, πώς το λένε, χαλάει την εικόνα του. Αυτοί όμως έχουν δείξει ότι είναι σοβαροί επαγγελματίες. Άρα θα πρέπει να ακούσουν και κάτι σοβαρό και απτό. Έτσι θα γίνει. Το να λέμε το αφημί της αγκαθιάς και το αφημί του ενός και του άλλου. Πώς το παίρνεις το αφημί της αγκαθιάς? Πρέπει κάποιος να το εξηγήσει. Θα γίνει συγχώνευση. Πρέπει κάποιος να το εξηγήσει ότι ξανά το ΓΑΣ. Γιατί θα πας και εσύ φυλακή μετά? Γιατί τα χρέη δημιουργήθηκαν κάποτε. Ευθύνεται ο πρόεδρος που τα δημιούργησε. Ευθύνονται και οι επόμενοι που δεν τα πλήρωσαν. Έτσι. Άρα λοιπόν ο οποιοσδήποτε κάποια στιγμή θα είναι πρόεδρος σε αυτό το σχήμα που θα προκύψει από το ΓΑΣ και ένα άλλο σωματείο, θα χρωστάει και αυτός προσωπικά τα χρήματα της ΠΑΕΒΕΡΗ. Άρα γιατί γίνεται αυτό, χρέη. Ο ΓΑΣ γιατί αναβιώνει τότε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αναβιώνει. Δηλαδή σύμφωνα με τις συμβουλές και τις προτάσεις τώρα που ακούω, δεν έχει κανένα νόημα το να γίνει ένας ΓΑΣ Βέρειας, ούτως ώστε να συνεχίσει. Δεν έχει νόημα. Όχι, για. Δεν έχει νόημα να εκπροσωπεί τη Βέρεια, η ιστορική Βέρεια. Εγώ δεν είπα τέτοιο, εγώ μιλάω για τον ΓΑΣ Βέρειας. Μα πώς πρέπει να γίνει μια κίνηση κάποιος. Άλλο το να γίνει μια κίνηση, όπως είπε ο Κώστας Πολοσοχίδης, από τη ΓΑΜΑ Αεραστεχνική και να συνεχίσει για να είναι μια καθαρή κίνηση για μια νέα Βέρεια. Και άλλο να ξεκινήσει ο ΓΑΣ Βέρειας που βέβαια με τα καινούργια δεδομένα δεν χρωστάει τη ΠΑΕ, δεν επομίζεται τα βάρη της ΠΑΕ, άρα παρόλα αυτά όμως είναι υπόλογος. Δεν είναι υπόλογος. Όσο είναι σε αεραστεχνικές κατηγορίες, ο ΓΑΣ μπορεί κάλλιστα να αναλάβει ένα έργο, να κάνει υποδομές στη Βέρεια. Ωραία. Να δημιουργεί υποδομές. Του χρόνου ο ΓΑΣ Βέρειας. Έχει υποδομές στην ΚΑΠΑ 19 με αξιοπρεπή πορεία. Ο ΓΑΣ Βέρειας του χρόνου πάει ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θα έχει χρέη. Γιατί χρειάζεται ο ΓΑΣ Βέρεια? Πρώτον, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που θα διαλυθεί, δεν θα διαλυθεί, η Βέρεια θα δηλώσει τη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν θα δηλώσει τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο ΓΑΣ Βέρεια που υποτίθεται θα έπρεπε να έχει λόγο, γιατί έχει το 10% της ΠΑΕ. Είναι μητρική, ναι, έτσι. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει λόγο γιατί δεν έχει δίκηση. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσει δίκηση. Πάμε παρακάτω. Και η νέα Βέρεια να γίνει, η πολύ νέα Βέρεια να γίνει ένα σωματείο καινούριο, πού θα έχει έδρα? Το Ταγαροχώρι είναι δημοτικό γήπεδο παραχωρημένο για 59 χρόνια, για 39 χρόνια στο ΓΑΣ. Έχουν περάσει τα 14, είναι άλλα 25 χρόνια. Άρα ο ΓΑΣ το έχει αυτό το γήπεδο για άλλα 25 χρόνια. Άρα εφόσον αναβιώσει ο ΓΑΣ θα μπορεί να κάνει χρήση του γήπεδου. Διαφορετικά έρχομαι εγώ που είμαι ο Μακεδόνας, δεν λέω για βαρβάρες γιατί είμαστε από την άλλη μεριά, και λέω παιδιά γιατί να τρέχω εγώ στο Λαζοχώρι που δεν έχει τίποτα, θα πάω στο Ταγαροχώρι. Εντάξει. Άρα γι' αυτό το λόγο γίνεται ο ΓΑΣ. Εντάξει. Μαζεύεται και ένας κόσμος, από ό,τι έχω ακούσει είναι περίπου 200 εγγραφές μελών. Δημιουργείται ένας πυρήνας που αύριο μεθαύριο αυτός ο πυρήνας ενδεχομένως να μεταπηδήσει στην άλλη την ομάδα, να είναι αυτή τα μέλη της άλλης,
του άλλου του σωματείου. Για μια συγχώνευση μιλάμε, για κάτι συνεργασία. Εξαρτάται για... τι έχουν από πίσω τους. Αν έχουν χρήματα από πίσω τους, να σκεφτούν το ενδεχόμενο συγχώνευση. Αν δεν έχουν χρήματα και θέλουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο, ας κάνουν τις υποδομές. Μόνο το όνομα της ΠΑΕ Βέρεια και η φανέλα της ΠΑΕ Βέρεια θα μαζέψει 100 παιδιά. Εγώ, σαν Βαρβάλης, μπορώ να μαζέψω 20. Σωστά. Έτσι, άρα δηλαδή μόνο πράγμα. Για το αεραστεχνικό πρωτάθλημα μιλάμε, είναι ναι, η λειτουργία. Γάς, αν βάλει στόχο με οποιοδήποτε τρόπο να ανέβει σε επαγγελματική κατηγορία, είναι σαν να βάζει την αχώνη ζηλιά στο λαιμό. Με αυτό το σκεπτικό λέω, Μανώλη, για το γκάζι. Ναι, ναι, με αυτή τη λογική. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, όπως αναφέρει ο Κώστας Πολοσουχίδης, ότι θα ανέβει η κατηγορία ή τέλος πάντων θα παίξει σε γάμα εθνική χρωστούμενος κάποια. Όχι, γάμα εθνική μπορεί να παίξει. Αλλά μετά τη γάμα εθνική θα γίνει. Όχι, μετά τη γάμα εθνική θα γίνει ΠΑΕ. Άμα ανέβει από τη γάμα εθνική, αυτομάτως. Δηλαδή κάποιος θα βάλει λεφτά για να παίξει η ομάδα στην γάμα εθνική. Και ναι, ξέροντας με στόχο ότι να βγει στη Β, άμα θα βγει στη Β, θα ξέρει όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα, όπως και να ονομαστεί. Κληρονομέ και τα χρέη που έχει πέσει. Πρακτικά μπορεί να μην γίνει και η Νέα Βέρεια. Με ποιον είμαστε συνεννοητοί. Τώρα βάζουμε την Ακατιά στη μέση, κακώς βέβαια, αλλά ας πούμε είναι η μόνη ομάδα που είναι στην γάμα εθνική αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Ακατιά. Έλα εδώ, Ακατιά. Τι προϋπολογισμό έχεις? 50.000 για να σου δω. Ωραία. Θα σου δώσουμε άλλα 100.000 για να βγεις. Να ενισχυθείς κτλ. Σου δώσουμε άλλα 100.000 να βγεις. Όταν θα βγεις, θα πρέπει να γίνεις ΠΑΕ. Στη Γενική Συνέλευση λοιπόν θα αποφασίσουμε να την κάνουμε ΠΑΕ Νέα Βέρεια. Μάλιστα. Και τελειώνει το θέμα. Έχουμε έτοιμη την πρόταση. Λεφτά δεν βρίσκονται, τα υπόλοιπα βρεθούν ιδέες, τα λεφτά. Ιδέες έχουμε πολλές. Έχει επιχειρηματίες η Βέρεια που άμα θέλει θα βρεθούν και τα λεφτά. Θέληση να υπάρχει και θα βρεθούν και τα λεφτά. Είναι κάτι όταν okay. πληρώνει άλλος λέμε ότι είναι πρέπει, εύκολα. Θέλει βασικά οργάνωση και δυστυχώς μας λείπουν οι άνθρωποι. Εγώ έχω έναν απέναντί μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα αναζητήσουν άλλον που θα θέλει να πληρωθεί για να τους κάνει την οργάνωση. Και εγώ είμαι τζάμπα. Επομένως, κανείς δεν το χρησιμοποιεί το τζάμπα. Εντάξει. Και οι συμβουλές πληρώνονται κι αυτές. Από μένα όχι. Εγώ πάντως συνεχίζω και λέω ότι έχω απέναντι μου ένα. Εντάξει. Κάποτε όταν... Θα μπορούσε κάποια στιγμή... Όταν έφυγα από την ΑΕΠΟΝΤΙΟ και έγινε μεταβίβαση, ουσιαστικά άλλαξη διοίκηση στην ΑΕΠΟΝΤΙΟ και ανέλαβε ο Αρβανιτίδης. Αφού τελειώσαμε και φύγαμε. Και πήρα μια βαθιά αναπνοή. Βγαίνοντας έξω, του λέω τον Αρβανιτίδη: είμαι ευχαριστημένος που δεν μου είπες ότι κοίταξε να δεις για να σηκωθείς και να φύγεις και να φορτώσεις εμένα την ομάδα. Θέλω να λάβεις διευθυντής την ομάδα. Αφού δεν μου το πες. Α, μου λέει μισό λεπτό, θα λάβεις τον Νικό Σύμβουλο. Λέω τώρα τέλος. Δεν έχω καμία δέσμευση. Μέχρι τώρα μπορούσες να με εκβιάσεις. Κάτσε εκεί και πλήρωνε τα χρέη. Τώρα δεν μπορεί να με εκβιάσει πλέον. Τώρα θα αναλάβω δικηγόρος των παιχτών που θα κάνουν προσφυγή στην ομάδα. Θα με πληρώσουν. Εγώ πάντως νοσταλγώ τις εποχές. Σαν οπαδός του Αρβανιτίδη, τις νοσταλγώ τις εποχές του. Σαν αυτή τη μαύρη σελίδα που έγραψε ο κύριος Καρυπίδης, δεν την έγραψε. Γιατί, μισό λεπτό. Ο Αρβανιτίδης έχει αποδείξει ότι και σαν επιχειρηματίας είναι καλός. Παρά είναι καλός, για να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, ενώ ο άλλος σε τι επιχειρηματική δραστηριότητα υπήρχε καλά. Παλέτες. Ναι, τώρα θα πάω να φορτώσω μερικές από εκεί. Για να βρω καμία, θα φέρω και σε εσάς. Γιάννη, κλείνοντας. Ναι, να κύριε Πουλασιχίδη, Μουντιάλ. Μισό λεπτό. Να επαναλάβω αυτό που είπα την άλλη φορά. Εκεί στον Άρη δέρνουμε. Δεν σας βλέπω καλά. Έφυγε το μπουλντόκ από τις σημαίες. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δέρνουμε στον Άρη. Ποια είναι η κατάσταση στον Άρη τώρα? Τι πια είναι η κατάσταση. Έρχονται παίκτες. Ήρθανε τρεις μεταγραφές άφηξη σήμερα. Δεν μένουν οι παλιοί γιατί πρέπει να ξοπληθούν. Γιατί δεν μένουν οι παλιοί, ο Κατημύρης ανανέωσε. Ο Κατημύρης, παιδιά, πόσο ο Παυλίδης ανανέωσε. Γιατί το λέτε? Ο Παυλίδης είναι. Είναι στα 3-5 πηγάδια και ακουγόμαστε. Και επομένως. Πιο αργιανός από μένα δεν μπορεί να είναι αυτό. Ναι, αλλά τώρα σας είπα 2-3 ονόματα που ανανέωσαν. Εγώ είμαι αργιανός σε αναστολή. Σε αναστολή ή σε καταστολή? Σε αναστολή. Αναστολή λειτουργίας. Μέχρι νεοτέρας. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή την ιστορία εμείς την πονάμε και την πονάμε από τότε που είμαστε στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Λοιπόν,
Δεν έχουμε ζήσει στις καλές, στις κακές στιγμές και στις μικρές κατηγορίες, αλλά είχαμε πάντοτε μία λογική ότι είμαστε ο Άρης, αύριο μεθαύριο θα ξαναγίνουμε μεγάλοι. Τώρα είμαστε με τον εφιάλτη ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα ξαναγίνει Βέρεια ο Άρης. Θα γίνει Βέρεια ο Άρης. Βέρεια δεν μπορεί να γίνει ο Άρης. Όσο και να πολεμάτε, δεν μπορείτε να γίνετε Βέρεια. Ο Άρης. Θα γίνει ΠΑΕ Βέρεια με την έννοια ότι θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Σαν αυτό μπορείτε, αλλά την ιστορία της Βέρειας. Όχι. Κύριε Πουλασκήρη, κλείνοντας, Μουντιάλ. Ναι. Ποιος? Εγώ λέω Βέλγιο, Γιάννης λέει. Γιάννη. Έλεγα Ρωσία τελείως. Τώρα, ναι, γι' αυτό ρωτάω. Όχι, εγώ είχα ξεκινήσει με την αρχή. Δεν λέω τίποτα τώρα. Από την αρχή να είμαι Βέλγιο. Βέλγιο. Τώρα όμως βλέπω τελικό Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γαλλία. Και είναι το πρόβλημά μου σήμερα. Τι να κάνω δηλαδή που ενώ σκέφτομαι θα κερδίσει η Γαλλία, εγώ είμαι το Βέλγιο. Εμένα μου αρέσει ο Καντέ, αλλά υποστηρίζω Βέλγιο. Μάλλον δεν είμαι καλά. Γιάννη. Βέλγιο. Βέλγιο. Να ρωτήσουμε και τον Κώστα τον Καραγεζόγλου που είναι ο καλύτερος. Κροατία. Κροατία. Είδομεν. Έχει. Στο ποδόσφαιρο αυτό έχει το, αυτό το καλό. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ότι πας σαν φαβορί και δεν δικαιώνεσαι. Ειδικά σε τουρνουά που είναι, δεν είναι ένα πρωτάθλημα που λες έδωσα 10 αγώνες, θα παίξω με όλους, θα κάνω, θα δείξω τη δύναμή μου. Θα έχω και μια κακή στιγμή, αλλά θα έχουν όλοι κακές στιγμές. Το θέμα είναι πότε θα σου τύχει κακή στιγμή. Έτσι. Και η προετοιμασία που κάνεις παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν η Ιαπωνία έβαλε 2 γκολ στην έβαλε και κέρδισε. Το έπαιξα στο στοίχημα. Τύπημα κάτω από τη ζώνη ήταν αυτό. Το έπιασες. Το έχασα. Α, τι, άμα το έχασες στο τι μου. Γιατί εγώ άρχισα να υποψιάζομαι ότι υπάρχει πηγή εδώ. Όχι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε άλλους 3 καλούς αγώνες, 4 πόσους μήναν τώρα, 4 αγώνες, καλούς αγώνες να δούμε. Δόξα τω Θεώ, εγώ θεωρώ ότι έγινε ένα από τα καλύτερα μουντιάλ και όσον αφορά την ασφάλεια, τη διοργάνωση, τα γήπεδα, ακόμα και τις διαιτησίες, έστω και με τα ΒΑΡ, είχαμε μια κατά γενική ομολογία καλές διαιτησίες. Και έξω από τα γήπεδα είχαμε καλές παρουσίες. Καλές παρουσίες, σωστά. Είναι αλήθεια. Έτσι. Γιάννη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Πλασοχίδη. Βγήκαμε εκτός προγράμματος. Όχι, είμαστε εντός των εικόνων οριών. Εντός ωραρίου. Και έφαγα τη θέση του γιατρού να δηλώσω ότι εγώ το αγροτικό μου στο ράδιο το έκανα. Τώρα ξανά θα δω με ειδικότητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Καλό. Αυτό είναι ένα μήνυμα, μια είδηση. Εντάξει, δεν έχω προβλήματα με τη δικαιοσύνη, δεν ξέρω για σένα. Γιώργη, το λέω γιατί γυρνάει λίγο αργά το βράδυ σπίτι, δεν ξέρω τι γίνεται. Κυκλοφορεί γενικά. Είναι ανήθικο, αλλά δεν είναι παράνομο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή Μπάλα στην Κερκίδα. Θα μας ακούσει την επόμενη Τρίτη. Από μένα το Γιάννη τον Ζήνα. Γεια σας. Από μένα το Μανώλη τον Πεχλιβανίδη. Goodbye. Γεια σας.